Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν, το μάθημα αυτό, οι υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης, ακούγουμε καταρχήν, άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μου λέτε, έτσι, ή μου γράφετε στο chat. Το μάθημα αυτό λοιπόν, υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης υπογείων έργων, θα το κάνω εγώ, βλέπετε παρακάτω, το εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα του My Courses. Από την ιστοσελίδα του My Courses θα λύνετε τις ασκήσεις, δηλαδή όλη η δουλειά θα γίνεται από το My Courses. Ωραία. Η διδασκαλία θα γίνεται τις Τρίτες, με το σύνδεσμο αυτών των οποίων βλέπετε στην οθόνη σας, και θα σας κάνει ασκήσεις ο υποψήφιος διδάκτορας, ο κύριος Γεωργίου. Θα δείτε το πρόγραμμα, θα σας το δείξω σε λίγο. Τα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία υπάρχουν στο My Courses, όπως σας είπα, είναι αυτό το πρώτο, σημειώσεις σχεδιασμού υπογείων έργων. Αυτό είναι που σας είπα να κατεβάσετε και να διαβάσετε όσοι δεν έχετε. Ναι, βεβαίως. Ακούω. Δεν βλέπετε την οθόνη μου? Ωραία. Ένα λεπτό. Με βλέπετε καλύτερα τώρα? Ναι, ναι. Και είπα για όσους αργήσανε να πατήσετε στο πάνω δεξιά που λέει layout, να πατήσετε το focus, να μην βλέπετε το grid, εντάξει, για να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη, τη δική μου οθόνη. Να μην βλέπετε τους συναδέλφους σας. Εντάξει, γιατί δεν θα σας κάνω share, όπως καταλαβαίνετε δεν χρησιμοποιώ το share, χρησιμοποιώ ένα άλλο τρόπο. Εντάξει. Είναι τρόπος από τα κανάλια της τηλεόρασης, τα παράθυρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τις σημειώσεις σχεδιασμού υπογείων έργων και επίσης θα μπορείτε να κατεβάσετε και τις διαφάνειες των παραδόσεων από το My Courses. Λοιπόν, τα μαθήματα σε αυτή τη διαφάνεια φαίνονται τα μαθήματα. Σήμερα λοιπόν, 9 Δευτέρου, είναι εισαγωγή με και κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων σε κυκλική σύραγγα. Θα γίνει μόνο θεωρία. Ας πούμε την επόμενη εβδομάδα, βλέπετε, θα κάνουμε συνέχεια στις κατανομές τάσεων, τα κίτρινα είναι η θεωρία. Και αυτό που λέει άσκηση 1 θα σας κάνει ο κύριος Γεωργίου, θα σας δείξει κάποιες εφαρμογές από τη διάνοιξη σειράγγων στο μετρό Αθηνών. Τα μπλε δηλαδή θα σας τα κάνει ο κύριος Γεωργίου. Και αν δείτε εδώ στα τελευταία μαθήματα, τα τελευταία 4 μαθήματα, 6 Τετάρτου, 13 Τετάρτου, 20 Τετάρτου και 18 Πέμπτου, είναι πρακτική άσκηση που θα σας διδάξει ένα πρόγραμμα, το Phase 2, για την ακρίβεια λέγεται RS2 τώρα, το λέμε RS2. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε στο σερβερ του τομέα γεωτεχνικής και υπάρχει και στο σερβερ των μεταλλιολόγων. Όσοι είναι στο μεταπτυχιακό σκίε δηλαδή μπορούν να το πάρουν από εκεί. Και το οποίο είναι ένα πρόγραμμα με αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης σειράγγων. Έτσι. Η πολιτική μηχανική μπορείτε να το πάρετε από το σερβερ της γεωτεχνικής. Οι μεταλλιολόγοι μπορείτε να το πάρετε από το σερβερ των μεταλλιολόγων. Ό,τι νομίζετε. Ή από το σερβερ των πολιτικών μηχανικών. Θα σας πούμε πώς ακριβώς θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι, είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει να κάνει κανένας αριθμητική ανάλυση σειράγγων. Και δίνουμε έμφαση στο τελευταίο μέρος του μαθήματος. Θα κάνετε 4 μαθήματα πάνω σε αυτό. Τα υπόλοιπα είναι άλλες ασκήσεις, τις οποίες θα πρέπει να παραδώσετε. Και από αυτό θα πρέπει να το παραδώσετε. Έτσι, θα κάνετε ένα θέμα δηλαδή. Άρα έχει θέμα το πρόγραμμα αυτό. Στο 1 δεν θα παραδώσετε κάτι, αλλά στο 2α, στο 2β, στο 3 και στο 5 θα παραδώσετε. Και υπάρχει και μια άσκηση 4 που λέω εδώ, τεχνική έκθεση για τη μέθοδο NATM, όπου και αυτό είναι με παράδοση, αυτό θα σας το κάνω εγώ. Ωραία. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Να ξεκινήσω. Δεν βλέπετε.
Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μετά την εισαγωγή αυτή θα προχωρήσουμε στο μάθημα το κανονικό. Έτσι. Η διάνοιξη σειράγκων. Η διάνοιξη σειράγκων ορισμένες φορές γίνεται υπό πολύ καλές συνθήκες, σαν αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή στη διαφάνεια. Αυτό είναι μια σύραγγα στην Ινδία, η οποία ήταν εντυπωσιακή, είναι γύρω στα 15 χρόνια προηγουμένως. Δεν έχει καθόλου υποστήριξη. Όπως βλέπετε, ο βράχος είναι πάρα πολύ καλός, είναι μια σύραγγα υδροηλεκτρικού φράγματος. Έτσι, ο βράχος είναι πάρα πολύ καλός, δεν έχει καθόλου υποστήριξη. Αν οι συνθήκες ήταν τέτοιες, δεν θα χρειαζόμαστε να κάνουμε μάθημα σειράγκων, γιατί τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ απλά, απλώς τα σκάβαμε, αυτό γίνεται με ανατίναξη. Έτσι σκάβουν με ανατίναξη και προχωράνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μια άλλη σύραγγα, η οποία είναι από τα μεταλλεία χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όπου ο βράχος είναι πάλι καλός. Βλέπετε, έχει κάποια σποραδικά αγκύρια, αυτά τα κόκκινα που βλέπετε εδώ με τις μεταλλικές πλάκες, είναι αγκύρια, αλλά είναι σποραδικά αγκύρια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στα μεταλλευτικά έργα οι συνθήκες του βράχου είναι καλύτερες από ό,τι είναι στα οδικά έργα πολιτικού μηχανικού. Γιατί στα μεταλλευτικά έργα τα μεταλλεία είναι σε μεγάλα βάθη και είναι και σε καλά πετρώματα. Αν δηλαδή το πέτρωμα δεν είναι καλό, δεν έχει και μεταλλεύματα. Στα καλά πετρώματα είναι τα μεταλλεία. Έτσι. Γιατί είναι και σε μεγάλα βάθη, όπου ο βράχος γενικά είναι καλός. Άρα οι μεταλλιολόγοι γενικώς έχουν καλύτερες συνθήκες από ό,τι έχουν οι πολιτικοί μηχανικοί. Εμείς αντιθέτως, οι πολιτικοί μηχανικοί, όταν σκάβουμε σύραγγες, σκάβουμε γενικώς σε μικρότερα βάθη, δηλαδή 50, 100, 150, 200 μέτρα, ενώ με στα μεταλλεία μπορεί να είναι 500 μέτρα, 700 μέτρα. Εκεί στην Ολυμπιάδα είναι σε τέτοια βάθη αυτό το ορυχείο. Έτσι. Εμείς λοιπόν σκάβουμε σε μικρότερα βάθη και οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές όσο είναι στα μεταλλεία. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε από τις δυσκολότερες γεωλογικές συνθήκες για διάνοιξη σειράγκων στον κόσμο. Έτσι, και όταν λέω στον κόσμο το εννοώ το κυριολεκτικά. Δηλαδή σε άλλα μέρη, και έχω δει σύραγγες σε πολλά άλλα μέρη, η διάνοιξη είναι υπό πολύ καλύτερες συνθήκες από ό,τι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ τεκτονισμένη. Βλέπετε εδώ στο αριστερό ένα γεωλογικό χάρτη της Ελλάδας. Θα δείτε, και όσοι δεν έχετε ας πούμε εμπειρία από τη γεωλογία, ότι υπάρχει μία μορφή από βλέπετε, μία διάταξη των στρωμάτων από βορρά προς νότο. Βλέπετε αυτή εδώ πέρα η περιοχή, είναι η Πίνδος, εδώ είναι η Πίνδος, η οποία συνεχίζει και στην Πελοπόννησο και μάλιστα στρίβει στην Κρήτη. Δηλαδή τα πετρώματα στην Ελλάδα είναι από βορρά προς νότο και μετά στρίβουν και κλείνουν στη Ρόδο. Στρίβουν στην Κρήτη δηλαδή και κλείνουν στη Ρόδο. Βλέπετε εδώ αυτή τη ζώνη εδώ πέρα του Ολύμπου, εδώ είναι η Μακεδονική. Άμα δείτε, όλες οι ζώνες είναι από βορειοδυτικά προς νότιο-ανατολικά. Έτσι είναι. Έτσι. Και υπάρχει ένας έντονος τεκτονισμός. Οπότε όλοι οι δρόμοι, ας πούμε η Εγνατία Οδός, η οποία διασχίζει από δυτικά στα ανατολικά, κόβει όλες αυτές τις ζώνες, όπως θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Να το. Εδώ λοιπόν φαίνεται η Εγνατία Οδός, η οποία διασχίζει όλες αυτές τις ζώνες. Ο αυτοκινητόδρομος, ο Παθέ, ο πράσινος. Και το μπλε που βλέπετε είναι η σιδηροδρομική γραμμή. Όλοι αυτοί οι άξονες λοιπόν, ο οδικός άξονας, η Εγνατία, ο σιδηροδρομικός άξονας, διασχίζουν όλες αυτές τις ζώνες και έχουν πάρα πολλές σύραγγες. Εδώ γράφει λοιπόν 15 σύραγγες στον Παθέ, 87 σύραγγες στην Εγνατία. Καταλαβαίνετε γιατί η Εγνατία, επειδή είναι δυτικά, δύση-ανατολή, κόβει όλες τις ζώνες. Και έτσι έχει πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το πιο δύσκολο έργο που έγινε στην Ελλάδα ήταν η Εγνατία Οδός. Ειδικά στην περιοχή αυτή εδώ πέρα της Πίνδου, τη δυτική περιοχή.
από τις 87 σύραγγες, οι 60 τόσες ας πούμε, είναι εδώ, στο δυτικό κομμάτι. Το ανατολικό κομμάτι είναι πιο παιδινό. Ωραία. Αλλά και οι σιδηρόδρομοι. Εδώ βλέπετε ας πούμε τις πολύ μεγάλες σύραγγες. Οι πολύ μεγάλες σύραγγες είναι η σύραγγα των Ντεμπών, δεν ξέρω αν την έχετε περάσει. Είναι δύο σύραγγες, η μεγάλη είναι 4 χιλιόμετρα. Η σιδηροδρομική σύραγγα του Καλλιδρόμου που είναι εδώ, αυτή είναι του τρένου, είναι 9 χιλιόμετρα. Είναι η μεγαλύτερη σύραγγα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και σκάβεται, εδώ είναι του Καλλιδρόμου, συγγνώμη, και εδώ πέρα είναι του Δομοκού, η οποία έχει δύο σύραγγες, μία των 9 και μία των 5 χιλιόμετρων. Σιδηροδρομικές σύραγγες. Έτσι. Γενικώς οι σιδηροδρομικές σύραγγες είναι μεγαλύτερες από τις οδικές. Ποιος είναι ο λόγος, μπορεί να φανταστεί κανένας, θέλει να πει κάποιος. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που οι σιδηροδρομικές σύραγγες είναι μεγαλύτερες από τις οδικές, συνήθως. Αν θέλετε μιλήστε παιδιά έτσι για να γίνεται και κάποιος διάλογος. Δεν είμαστε πολλοί. Αυτός είναι ο λόγος, ναι, αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή το τρένο ξέρετε τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και έχει πολύ μικρές ανοχές, δηλαδή και στη μυκοτομή δεν μπορεί να ανέβει με κλίση ας πούμε πάνω από 0,5% δεν ανεβαίνει το τρένο, ενώ τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν και μέχρι 10%, εντάξει τώρα στους αυτοκινητοδρόμους δεν βάζουμε πάνω από 5%, αλλά στους συνήθεις δρόμους μπορεί το αυτοκίνητο να ανέβει και 10% κλίση. Αλλά και σε οριζοντιογραφία η στροφή του τρένου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,000 μέτρα από ό,τι ξέρω η ακτίνα καμπυλότητας. Ενώ ας πούμε στους οδικούς άξονες κατεβαίνουμε και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο για τον αυτοκινητόδρομο ή ένα συμβατικό δρόμο να παρακάμψει ένα βουνό πηγαίνοντας γύρω-γύρω. Ενώ αντίθετα το τρένο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, το τρένο πρέπει να το τρυπεί στο βουνό υποχρεωτικά. Εκτός αν είναι τρένο πολύ αργής ταχύτητας, σαν αυτά τα παλιά τρένα που υπήρχαν στην Ελλάδα, τα οποία πηγαίνανε, ξέρετε, πολύ αργά, με μικρές στροφές κλπ. Αλλά τώρα μιλάμε για τρένα υψηλής ταχύτητας, έτσι, 200-250 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε αυτά έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις και πάνε ευθεία. Γι' αυτό και τρυπάνε τα βουνά με μεγάλες σύραγγες. Ωραία. Εδώ λοιπόν ξαναβλέπετε πάλι στην Εγνατία, βλέπετε τις ζώνες, αυτά με τα χρώματα που φαίνονται κάτω, το 1, 2, 3, είναι οι διάφορες ζώνες οι οποίες είναι. Όπως είπα, βορειοδυτικά, νότιο-ανατολικά, όλες αυτές οι ζώνες. Και μάλιστα για όσους ενδιαφέρονται και για τη γεωλογία, η γεωλογία της Ελλάδος ξεκίνησε από ανατολικά, από την περιοχή της Τουρκίας δηλαδή, και ήρθε προς τα δυτικά. Δηλαδή τα παλιότερα πετρώματα είναι τα ανατολικά πετρώματα. Εδώ αυτή που βλέπετε η ζώνη 11, που είναι η ζώνη της Ροδόπης, είναι πιο παλιά πετρώματα. Το 10 ας πούμε είναι η Σέρβο-Μακεδονική. Μετά εδώ πέρα βλέπετε την Πελαγωνική, το 6. Όσο πηγαίνουμε πιο δυτικά είναι πιο καινούργιες ζώνες. Έτσι. Τώρα τα μεταλλεύματα είναι συνήθως στις παλιότερες ζώνες. Γιατί τα μέταλλα αναδύθηκαν μέσα από μάγμα παλιότερες γεωλογικές περιόδους. Άρα στην Ελλάδα μεταλλεύματα υπάρχουν στην ανατολική περιοχή, δεν υπάρχουν στη δυτική. Δηλαδή αν σας πει κάποιος ότι έχει ένα μεταλλείο ας πούμε στην Πίνδο ή στα Ιόνια νησιά, πείτε αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι όσο πηγαίνουμε ανατολικότερα, τόσο περισσότερα είναι τα μεταλλεύματα. Γι' αυτό και έχουμε τα μεταλλεία εδώ πέρα στη Χαλκιδική, στο Παγκαίο όπως ξέρετε, στη Ροδόπη υπάρχουν, στο Λαύριο. Το Λαύριο είναι η ανατολική πλευρά της Αττικής, η οποία υπάγεται στις ζώνες αυτές τις ανατολικές, στην Αττικοκυκλαδική. Είναι στην ανατολική ζώνη, είναι παλιά περιοχή δηλαδή. Έτσι τα μεταλλεία του Λαυρίου. Αλλά στη Δύση δεν υπάρχουν. Όταν πάμε λοιπόν δυτικά και όσο πιο δυτικά πηγαίνουμε, τόσο πιο τεκτονισμένα είναι τα πετρώματα. Όταν λέω τεκτονισμένα εννοώ μια μορφή σαν αυτή εδώ πέρα που βλέπετε μπροστά σας. Αυτή είναι μια σύραγγα, η σύραγγα του Ανηλίου. Είναι η σύραγγα που περνάει στην Εγνατία οδό απέναντι από το Μέτσοβο. Έτσι είναι μια χαρακτηριστική σύραγγα, 2,1 χιλιόμετρα, περνάει απέναντι από το Μέτσοβο. Και η οποία ήταν σε ένα πολύ τεκτονισμένο πέτρωμα. Αν δείτε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά βλέπετε κάθε 50-100 μέτρα άλλαζε και ο σχηματισμός. Και ο σχηματισμός ήταν μία μορφή σαν αυτή που βλέπετε εδώ πέρα κάτω, τσακισμένο τελείως το πέτρωμα. Έτσι, αυτή η φωτογραφία είναι από τον αυτοκινητόδρομο, δίπλα ακριβώς στη σύραγγα. Όχι από τον αυτοκινητόδρομο, από τον παλιό δρόμο, πριν ανοιχτεί η σύραγγα, δίπλα ακριβώς στη σύραγγα. Ωραία, αυτή ήταν η μορφή λοιπόν, η οποία συναντήθηκε μέσα στις σύραγγες. Και καταλαβαίνετε ότι με μια τέτοια μορφή είναι δύσκολη η υποστήριξη της σύραγγας, χρειάζονται ειδικά μέτρα, χρειάζεται προσπάθεια, μελέτες κλπ. Αυτά θα δούμε στο συγκεκριμένο μάθημα. Ωραία. Εδώ βλέπετε ένα τεκτονικό ρήγμα,
Αυτό δεν είναι από την Ελλάδα. Βλέπετε το τεκτονικό ρήγμα το οποίο κόβει όλη αυτή εδώ πέρα τη ζώνη. Άρα όταν προσπαθήσει κάποιος να σκάψει μια σύραγγα και διασχίσει αυτό εδώ το τεκτονικό ρήγμα, καταλαβαίνετε ότι το έδαφος θα είναι διαταραγμένο στη ζώνη αυτή. Και αν έχετε πολλά τεκτονικά ρήγματα συνέχεια, όπως είχαμε στο Ανήλιο ας πούμε, συνεχώς θα συναντάμε προβλήματα. Εδώ ας πούμε βλέπετε μια άλλη περίπτωση, πάλι από την Εγνατία οδό, είναι ανατολικά του Μετσόβου, όπου βλέπετε, κοιτάξτε αυτή την κόκκινη γραμμή, ανατολικά της κόκκινης γραμμής είναι το πέτρωμα είναι ανορθωμένο. Κατακόρυφο. Ενώ άμα δείτε αριστερά από την κόκκινη γραμμή, είναι οριζόντιο. Βλέπετε, άρα εδώ πέρα υπάρχει κάποιο ρήγμα, το οποίο έχει εποθήσει το οριζόντιο πέτρωμα πάνω στο κατακόρυφο, το ανορθωμένο. Εντάξει. Από το μεταπτυχιακό των υπογείων έργων αναγνωρίζει κανένας αυτόν τον κύριο που είναι εδώ αριστερά, τον αναγνωρίζετε? Έχετε ακούσει για κάποιον Ντίντριχ που είναι εκεί για το μέτρο ελαστικότητας, έχετε τη μέθοδο Ντίντριχ που υπολογίζουμε το μέτρο ελαστικότητας, την ξέρετε, την κάνατε, λέω για το μεταπτυχιακό των υπογείων έργων. Το έχετε ακούσει αυτό το όνομα? Αυτός είναι ο Ντίντριχ, λοιπόν, έτσι, Καναδός είναι αυτός. Είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα και κάναμε ταξίδια τότε την εποχή που φτιαχνόταν οι σύραγγες της Εγνατίας Οδού. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ μια άλλη περίπτωση, πάλι από την Εγνατία. Κοιτάξτε πόσο τσακισμένο είναι το πέτρωμα. Εδώ αριστερά ανεβαίνει, δεξιά κατεβαίνει. Όλα αυτά είναι από την Εγνατία, ανατολικά του Μετσόβου. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται, τι κατάσταση. Έτσι, σκεφτείτε λοιπόν να έχετε να διασχίσετε μια σύραγγα μέσα από αυτόν εδώ το σχηματισμό. Εδώ βλέπετε ένα πέτρωμα το οποίο είναι τελείως σπασμένο. Αυτό είναι ένα ασβεστόλιθος, ο οποίος είναι τεκτονισμένος και γίνεται, είναι αυτό που το λένε sugar-like, σαν χαλίκι. Τελείως τεκτονισμένος. Καταλαβαίνετε ότι μια σύραγγα η οποία θα σκαφτεί σε αυτό το σχηματισμό θα έχει τεράστια προβλήματα. Έτσι. Μερικές φορές έχουμε προβλήματα επειδή δεν είναι τόσο το πέτρωμα είναι κακό, αλλά είναι η γεωμετρία πάρα πολύ κακή. Αυτή είναι μια φωτογραφία από την περιοχή της Κακιάς Σκάλας, όπως βλέπετε. Εδώ λοιπόν στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας περνάγανε τρεις άξονες. Ήταν ο καινούριος δρόμος, ο παλιός δρόμος εδώ κάτω και ο σιδηρόδρομος. Και τώρα έχουν φτιαχτεί σύραγγες για το σιδηρόδρομο και για τον καινούριο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι σύραγγες του σιδηροδρόμου και του καινούριου δρόμου περνάνε η μία κοντά στην άλλη, σχεδόν διασχίζουν η μία την άλλη και το πέτρωμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο υπάρχει, γιατί η περιοχή της Κακιάς Σκάλας, όπως ξέρετε, είναι μια ενεργή τεκτονικά ζώνη. Έτσι, όλο αυτό το πρανές που βλέπετε είναι ένα ρήγμα και οι σύραγγες αυτές περνάνε πρακτικώς κατά μήκος αυτού του ρήγματος. Έτσι. Επίσης, μια λεπτομέρεια που ίσως δεν ξέρετε, αν περάσετε από την περιοχή της Κακιάς Σκάλας με το αυτοκίνητο ας πούμε, θα δείτε ότι έχει τρεις σύραγγες στη σειρά. Αυτές οι σύραγγες δεν είναι ευθύγραμμες. Αν δείτε, μπαίνετε όπως πηγαίνετε από Αθήνα προς Κόρινθο, θα δείτε μόλις μπείτε στη σύραγγα μέσα, πηγαίνετε δεξιά προς το βουνό, στρίβει δηλαδή η σύραγγα δεξιά προς το βουνό, κάνει μια καμπύλη και μετά ξαναβγαίνει πάλι αριστερά και βγαίνει στην επιφάνεια του εδάφους. Ενώ θα μπορούσε να πάει ίσια. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή η οποία έγινε για να μην πάμε κατά μήκος του ρήγματος. Δηλαδή θα μπορούσε η σύραγγα αυτή να πάει ευθεία τελείως και να κόψει το βουνό. Αλλά αν πήγαινε έτσι θα πήγαινε παράλληλα ακριβώς με το ρήγμα, οπότε σε περίπτωση που ενεργοποιείται το ρήγμα θα κατέστρεφε όλο το μήκος της σύραγγας, γιατί όλη η σύραγγα θα ήταν κατά μήκος του ρήγματος. Ενώ με τον τρόπο αυτό που μπαίνει μέσα η σύραγγα στο βουνό και μετά ξαναβγαίνει, κόβει το ρήγμα μόνο σε δύο σημεία, κοντά στην είσοδο και κοντά στην έξοδο. Και συνεπώς αν ενεργοποιηθεί το ρήγμα θα υπάρχουν ζημιές μόνο σε δύο περιοχές, τις οποίες μπορούμε να τις επισκευάσουμε πολύ πιο εύκολα από ό,τι να επισκευάζαμε ολόκληρη τη σύραγγα. Έτσι. Παρατηρήστε το αυτό την επόμενη φορά που θα περάσετε από την Κακιά Σκάλα. Συμβαίνει και στις τρεις σύραγγες το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και φαίνεται λίγο περίεργο το για ποιο λόγο στρίβει δεξιά ο δρόμος και μετά ξαναστρίβει πάλι αριστερά. Αλλά για κανένας, γιατί δεν κάναν ίσιο το δρόμο που είναι πιο. Το ευθύτενες είναι καλύτερο για τον οδηγό. Αλλά παρά τα αυτά, σας είπα για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Έτσι. Και μάλιστα η επιλογή οφειλόταν στον κύριο Μαρίνο και σε μένα. Εμείς οι δύο τους είπαμε να γίνει έτσι ο δρόμος και έχει γίνει. Ωραία.
Εδώ λοιπόν βλέπετε μια άλλη φωτογραφία από ένα φλίσκι. Αυτός είναι ο φλίσκις της Ιωνίου, είναι κοντά στην περιοχή του Αγρινίου αυτό. Βλέπετε το φλίσκι λοιπόν, ο οποίος είναι περίπου οριζόντιος και βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Και εδώ κάτω βλέπετε μια φωτογραφία από μια γεωτεχνική έρευνα που έγινε. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτός ο βράχος τον οποίο βλέπετε κάτω είναι ο βράχος τον οποίο βλέπετε επάνω. Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι σε μια γεωτεχνική έρευνα το πέτρωμα φαίνεται πολύ πιο διαταραγμένο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή αν σας έλεγε κάποιος ότι το κάτω πέτρωμα είναι το πάνω πέτρωμα θα λέγατε μα δεν είναι δυνατόν, το κάτω είναι πολύ χειρότερο. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πέτρωμα. Άρα λοιπόν όταν βλέπετε πετρώματα από γεωτρήσεις θα πρέπει κανένας να λαμβάνει υπόψη του και αυτή τη διαφορά που οφείλεται σε κάποια διατάραξη του πετρώματος. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι η διατάραξη είναι μεγαλύτερη αν το πέτρωμα είναι στρωσιγενές και έτσι η γεώτρηση κόβει όλες αυτές τις πλάκες και συνεπώς τις διαταράσει όπως τις κόβει. Εντάξει. Αν η γεώτρηση γινόταν οριζόντια ας πούμε θα μπορούσε να περάσει μέσα από αυτήν εδώ πέρα και να μην τη διαταράξει. Αλλά επειδή κόβει κάθετα καταλαβαίνετε ότι τα διαταράσει. Όλα αυτά δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει κανένας να τα λαμβάνει υπόψη όταν σχεδιάζει σύραγγες. Να σκέφτεται δηλαδή ότι η γεωτεχνική έρευνα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί και γεωλογικές πληροφορίες από επιφανειακές εμφανίσεις κλπ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα στα μέτρα υποστήριξης. Στα μέτρα υποστήριξης. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το μεταλλείο χρυσού στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Οι μεταλλιολόγοι θα έχουν πάει πιθανότατα σε αυτό το μεταλλείο, αλλά και εσείς που είστε πολιτικοί μηχανικοί βλέπετε εδώ την παλιά μέθοδο, την κλασική μέθοδο που διανοιγόταν οι σύραγγες μέχρι τη δεκαετία του 50. Τι γινόταν δηλαδή, ανοίγαμε μια σύραγγα την οποία την υποστηρίζανε με χαλίβδινα πλαίσια, τα βλέπετε αυτά τα πλαίσια τα κατακόρυφα, είναι κατακόρυφα και μετά είναι καμπύλα. Και πάνε από την άλλη πλευρά και κλείνουν, έτσι ένα πι δηλαδή φτιάχνουν τα πλαίσια. Είναι λοιπόν αυτά τα χαλίβδινα πλαίσια και πίσω από τα χαλίβδινα πλαίσια έχει ξύλα. Άρα ο τρόπος υποστήριξης λοιπόν γινόταν. Μπαίνανε αυτά τα χαλίβδινα πλαίσια σε αποστάσεις ανά 2-3 μέτρα, ανάλογα με το όσο πιο κακό ήταν το πέτρωμα, τόσο πιο πυκνά ήταν τα χαλίβδινα πλαίσια. Και πίσω από τα χαλίβδινα πλαίσια μπαίνανε ξύλα, τα οποία ξύλα φέρναν σε επαφή το χαλίβδινο πλαίσιο με το βράχο. Γιατί το χαλίβδινο πλαίσιο έχει μια συγκεκριμένη γεωμετρία. Ο βράχος, η επιφάνειά του δεν είναι ομαλή, άρα χρειαζόταν αυτά τα ξύλα για να πάνε να γεφυρώσουν ας πούμε, το κενό μεταξύ του χαλιβδίνου πλαισίου και του βράχου. Τώρα κάποιος από τους μεταλλιολόγους μήπως μπορεί να μας πει αν ξέρει για ποιο λόγο χρησιμοποιούσαν ξύλα στα μεταλλεία. Σήμερα αυτό δεν χρησιμοποιείται, έτσι, ούτε καν στα μεταλλεία. Δεν νομίζω ότι σήμερα σκάβουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη φωτογραφία την έχω τραβήξει εγώ σχετικά πρόσφατα. Είναι από παλιές στοές του μεταλλείου οι οποίοι είχαν ανοιχθεί παλιότερα και συνεπώς υπάρχουν ακόμα τα χαλίβδινα πλαίσια της εποχής του 50, 60, 70, πολύ παλιά. Τα τελευταία, ας πούμε, 40-50 χρόνια δεν σκάβουμε έτσι. Θα πούμε πώς σκάβουμε. Αλλά ρωτάω, μήπως από τους μεταλλιολόγους κανένας ξέρει γιατί χρησιμοποιούσαν ξύλα πίσω από τα χαλίβδινα πλαίσια. Πρέπει να το ξέρετε εσείς, δεν μπορεί. Δεν το ξέρετε. Με εκπλήσετε. Δεν το ξέρετε. Λοιπόν, ο λόγος που χρησιμοποιούμε... Ακούγομαι, καταρχήν. Μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν, θα μάθετε και κάτι τότε. Ο λόγος που χρησιμοποιούσαν ξύλα είναι ο εξής. Όταν το πέτρωμα στα μεταλλεία άρχιζε να πιέζει την επένδυση, δηλαδή άρχιζε να μετακινείται προς το εσωτερικό, τότε καταλαβαίνετε ότι πίεζε το ξύλο. Το ξύλο λοιπόν, όταν παραμορφώνεται, κάνει θόρυβο, κάνει κρακ, 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 κρακ. Οπότε ακούγανε το θόρυβο αυτόν και ο θόρυβος σήμαινε ότι σε αυτή την περιοχή η επένδυση φορτίζεται. Και άμα το κρακ, κρακ ήταν πολύ έντονο, σήμαινε ότι φορτίζεται έντονα και ή φροντίζαν να πάρουν μέτρα ή εγκαταλείπαν τη σύραγγα για να μην καταρρεύσει πάνω τους. Τα ξύλα δηλαδή, εκτός από το να γεφυρώνουν το κενό μεταξύ των χαλιβδίνων πλαισίων και του βράχου, ήταν και ένας τρόπος για να καταλαβαίνουν ποια περιοχή πρόκειται να καταρρεύσει. Έτσι. Δηλαδή, άμα υπήρχε κάποιο ρήγμα, κάποια περιοχή έντονη κλπ. Και άρχισε να κάνει κρακ-κρακ το ξύλο, καταλαβαίναν αυτοί ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, και την κουπανάγανε.
Έτσι, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ασφάλεια του προσωπικού είναι εντυπωσιακή. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Έτσι, το πρώτο πράγμα. Ωραία. Ήταν λοιπόν ο κύριος τρόπος προστασίας των μεταλλορύχων. Και ήταν πολύ αποδοτικός, πιστέψτε με, πολύ αποδοτικός. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια άλλη τέτοια φωτογραφία, βλέπετε το πέτρωμα και τα ξύλα από πίσω, τα οποία βλέπετε τα βάζαν οριζόντια ξύλα και κατακόρυφα ξύλα, ώστε όταν πιέσει ο βράχος να καμφθεί το ξύλο, το οριζόντιο ή το κατακόρυφο, και να κάνει κρακ-κρακ ώστε να καταλάβουν ότι κάτι πάει στραβά. Εντάξει. Αυτή εδώ πέρα είναι μια σύραγγα σχετικά πρόσφατη, του 2002, η οποία έχει σκαφτεί με την παλιά μέθοδο, ας πούμε, των μεταλλορύχων. Την τράβηξα αυτή τη φωτογραφία επειδή αποτελεί μνημείο, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να... Δεν σκάβονται σύραγγες με τέτοιο τρόπο, έτσι. Εδώ τώρα προφανώς αυτός ο μελετητής, δεν ξέρω ποιος την έκανε, εγώ την τράβηξα τη φωτογραφία, δεν θυμάμαι τώρα, είναι 20 χρόνια από τότε, αλλά δεν ξέρω ποιος ήταν ο μελετητής, δεν το θυμάμαι, αλλά είναι αποτυχία αυτή η μέθοδος. Δηλαδή το να χρησιμοποιήσει σε σημερινές συνθήκες χαλίβδινα πλαίσια, βλέπετε έχει βάλει τα χαλίβδινα πλαίσια και δεν έχει βάλει ξύλα, αλλά βλέπετε τι έχει βάλει, τα βλέπετε αυτά τα σίδερα εδώ πέρα, έχει βάλει κάποια σίδερα σε αποστάσεις, αυτά εδώ πέρα τα σίδερα που βλέπετε, κάθετα, κόντρες, για να πάνε να ακουμπήσουν στο βράχο. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτός ο βράχος ακουμπάει στα χαλίβδινα πλαίσια τοπικά, σημειακά, μέσω αυτών εδώ πέρα των κάθετων σιδήρων, των κάθετων, τα βλέπετε τα σίδερα τα κάθετα. Έτσι. Άρα δηλαδή ο βράχος στην πραγματικότητα δεν στηρίζεται, γιατί ο βράχος στηρίζεται μόνο σημειακά. Στην πραγματικότητα αυτή η σύραγγα είναι ανυποστήρικτη. Δηλαδή όλο αυτό το σίδερο το οποίο βλέπετε πάει τζάμπα, δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι το ίδιο, στα μεταλλευτικά έργα είχαν τα ξύλα, τα οποία ήταν πολλά και ακουμπούσε ο βράχος πάνω στο χάλιβα σε πολλά σημεία. Εδώ αυτοί βέβαια δεν μπορούσαν να βάλουν πάρα πολλά σίδερα, βάλαν 3-4 ξέρω εγώ σε κάθε χαλίβδινο πλαίσιο, ανά 2 μέτρα. Εδώ βλέπετε έχει ένα εδώ και ένα εδώ πέρα κάτω, ανά 2-3-4 μέτρα, το οποίο δεν κάνει τίποτα, τίποτα τελείως. Δηλαδή αυτή είναι τζάμπα. Προφανώς το πέτρωμα ήταν τόσο πολύ καλό που στεκόταν μόνο του και γι' αυτό στεκόταν αυτή η σύραγγα. Έτσι. Δεν φτιάχνονται αυτά τα πράγματα σήμερα. Σας λέω, εγώ την τράβηξα επειδή ήθελα να σας δείξω πώς δεν φτιάχνουμε σύραγγες. Αυτό δηλαδή ήταν μια λογική μεταλλευτική σύραγγας, λογική μεταλλευτική σύραγγας, αλλά σε πολύ κακή εφαρμογή. Σου λέει, αντί να βάλω ξύλα, θα βάλω αυτές τις κόντρες. Εντάξει, τίποτα, άχρηστο. Εδώ έχω μια άλλη φωτογραφία της ίδιας σύραγγας. Μάλιστα υπάρχει, είναι για ένα φράγμα αγιονερίου στον ομό Λάρισας. Αν πάτε να το δείτε, έχει σκαφτεί αυτή η σύραγγα σήμερα. Τίποτα. Βλέπετε, το πέτρωμα είναι πάρα πολύ καλό και στέκεται. Βλέπετε τα χαλίβδινα πλαίσια που έχουν βάλει. Έτσι. Βέβαια σε κάποια περιοχή, άμα δείτε εδώ πέρα, κατέρευσε το μέτωπο. Ήταν κάποια περιοχή που δεν ήταν καλό το υλικό και κατέρευσε το μέτωπο. Και επειδή κατέρευσε το μέτωπο, με φωνάξανε και είδα τη σύραγγα και του είπα τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε, που κάνετε. Έτσι. Και ξεκινήσαν να σκάβουν με τις μεθόδους. Και εδώ βλέπετε πάλι την κατάρρευση του μετώπου. Βλέπετε εδώ μπροστά είναι το μέτωπο το οποίο έχει καταρρεύσει και βλέπετε τα χαλίβδινα πλαίσια αυτά που έχουν βάλει. Και εκεί επειδή κατέρεε το μέτωπο, βάλαν και κάτι λαμαρίνες από πίσω για να κρατήσουν να μην πέφτουν τα χώματα. Τίποτα. Σας λέω, μέθοδοι οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται σήμερα τίποτα, πουθενά. Εδώ βλέπετε πάλι μια άλλη φωτογραφία από το μέτωπο που έχει καταρρεύσει. Το μέτωπο είναι δεξιά σε αυτή τη φωτογραφία. Και βλέπετε τα χαλίβδινα πλαίσια και τις λαμαρίνες που είχαν βάλει. Έτσι. Ωραία. Θα πούμε λοιπόν παρακάτω πώς σκάβουμε τις σύραγγες σήμερα. Σήμερα χρησιμοποιούμε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα βασικά και αγκύρια για να υποστηρίξουμε τις σύραγγες. Έτσι, η τεχνολογία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι η κυριότερη τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούμε για τις σύραγγες σήμερα. Ωραία. Τώρα, μερικά γενικά πράγματα λοιπόν. Α, δεν σας είπα, θα κάνουμε, το μάθημα θα ξεκινάει 9 παρατέταρτο και θα κάνουμε μάθημα μέχρι τις 10 και 20, μετά θα κάνουμε ένα τέταρτο διάλειμμα και μετά θα συνεχίζουμε μετά το τέταρτο μέχρι τις 11.30. Έτσι, το μάθημα τελειώνει 11.30. Άρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Εντάξει, στις 10 και 20. Ωραία. Τώρα, αν κάποιος θέλει να σταματήσει, να πάει, ξέρω εγώ, να πιει νερό ή οτιδήποτε, προφανώς μπορεί να το κάνει. Ωραία. Λοιπόν, οι σύραγγες λοιπόν. Πού χρησιμοποιούμε σύραγγες? Χρησιμοποιούμε σε οδικά και σιδηροδρομικά συγκοινωνιακά δίκτυα. Αυτή είναι η πιο κύρια εφαρμογή των σύραγγων.
Όλες αυτές οι σύραγγες που σας έδειξα είναι από οδικά και σιδηροδρομικά συγκοινωνιακά δίκτυα. Μεγάλες σύραγγες, σιδηροδρομικές, οδικές, για διάβαση ορεινών όγκων, για παράκαμψη δυσμενών γεωλογικών συνθήκων. Για παράδειγμα, στην Εγνατία, η περιοχή, η βόρεια του άξονα προς το Μέτσοβο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ τεκτονισμένη. Γι' αυτό και η χάραξη έχει μετατοπιστεί και είναι στη νότια πλευρά του ποταμού. Έτσι, μα δείτε, όπως πηγαίνουμε προς τα Γιάννενα, στην περιοχή του Μετσόβου, το Μέτσοβο είναι στη βόρεια πλευρά και ο δρόμος περνάει από τη νότια πλευρά. Ο παλιός δρόμος πέρναγε από τη βόρεια πλευρά, ο παλιός δρόμος πριν την Εγνατία. Η Εγνατία περνάει από τη νότια πλευρά επειδή έχει καλύτερες γεωλογικές συνθήκες. Τι καλύτερες, λέει, τέλος πάντων, καλύτερες, αλλά μη φανταστείτε καλές, χάλια κι αυτές. Δηλαδή, οι άλλοι ήταν πολύ χάλια και οι άλλοι ήταν χάλια. Αυτό συγκρίνουμε. Και επίσης για περιβαλλοντικούς λόγους. Ας πούμε, η οδική σύραγγα παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου της Μεθόνης με μια σύραγγα 4,5 χιλιόμετρων στη Δοδόνη έχει γίνει για να παρακάμψουμε τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Τώρα, επίσης, σύραγγες χρησιμοποιούνται σε αστικά συστήματα μαζικής μεταφοράς, στα μετρό. Ξέρετε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σύραγγες για τα μετρό. Έτσι. Πολύ και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τα μετρό γενικώς είναι με σύραγγες. Επίσης για υδραυλικά έργα. Σας έδειξα ήδη τη σύραγγα του Αγιονερίου προηγουμένως. Για υδραγωγία υπάρχει, ας πούμε, η σύραγγα του Μόρνου, οι σύραγγες του Ευήνου, η σύραγγα της εκτροπής του Αχελώου. Για έργα ταμείευσης, σύραγγες εκτροπής και υπερχείλισης φραγμάτων, αποχετευτικές και αποστραγγιστικές σύραγγες, έτσι και στα υδραυλικά έργα δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές σύραγγες. Και επίσης καμιά φορά χρησιμοποιούνται σε έργα αποστράγγισης για τη βελτίωση συνθήκων ευστάθειας πρανών, όπως είναι στην περιοχή της Μαλακάσας, εκεί που είχε γίνει μεγάλη κατολίσθηση στο δρόμο στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, στην περιοχή της Μαλακάσας, όπου έχουν γίνει υπόγειες σύραγγες για την αποστράγγιση, στην περιοχή της Παναγοπούλας λίγο πριν την Πάτρα, στο δρόμο Κορίνθου Πατρών. Έτσι. Πολλές σύραγγες. Αλλά κυρίως είναι οι οδικές και οι σιδηροδρομικές και των μέσων αστικής μεταφοράς στα μετρό. Αυτές είναι οι κύριες. Τώρα, οι σύραγγες έχουν προβλήματα πολλές φορές. Γιατί δεν είναι εύκολο να προσαρμόσουμε τη σύραγγα στις γεωτεχνικές απαιτήσεις. Είπαμε ήδη για το τρένο, το οποίο έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις ευθυγραμμίας και συνεπώς δεν μπορεί να αποφύγει δυσμενή γεωλογικά φαινόμενα, αλλά και οι οδικές σύραγγες. Μην φανταστείτε, εντάξει, είναι λίγο καλύτερες, αλλά δεν μπορούμε να πάμε γύρω-γύρω ή να αποφύγουμε δύσκολες γεωτεχνικές συνθήκες. Αναγκαστικά θα τις ανεχθούμε και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι τα στόμια. Τα στόμια των σύραγγων διαμορφώνονται εκεί που το βάθος της σύραγγας είναι μικρό. Εδώ βλέπετε ένα στόμιο μιας σύραγγας από την παράκαμψη της Πάτρας. Έτσι, είναι όταν κατασκευαζόταν. Τώρα είναι τελειωμένο. Βλέπετε πόσο μικρό είναι το πάχος των υπερκειμένων και επίσης βλέπετε το πρανές, ότι είναι κεκλειμένο. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα πρανές η περιοχή δεξιά του πρανούς πιέζει το έδαφος και συνεπώς πιέζει τη σύραγγα από δεξιά πολύ περισσότερο από ό,τι από αριστερά και μπορεί να προκαλέσει μια αστοχία τύπου κατολίσθησης. Βλέπετε εδώ δεξιά την κατολίσθηση που έγινε, αυτή η κόκκινη γραμμή που βλέπετε είναι η επιφάνεια της κατολίσθησης. Έγινε λοιπόν μια κατολίσθηση η οποία παρέσυρε και τη σύραγγα. Τώρα, γιατί έγινε η κατολίσθηση αφού φτιάχτηκε η σύραγγα και όχι πριν φτιαχτεί η σύραγγα, μπορεί να σκεφτεί κανένας. Κοιτάξτε, ο λόγος είναι απλός. Δεν γράφετε τίποτα, δεν γράφετε στο chat τίποτα, ούτε ρωτάτε. Πολύ ησυχία. Ναι, για πέστε. Ναι, εντάξει, θες να πεις ότι μειώθηκε λίγο το βάρος. Ναι, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Δεν έχεις πολύ άδικο. Έτσι, δεν έχεις πολύ άδικο. Αλλά εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Λέω το εξής, ότι το χώμα το οποίο υπήρχε στην περιοχή αυτή της σύραγγας προσέφερε μία διατμητική αντοχή. Δηλαδή, άμα πάρετε αυτήν εδώ την επιφάνεια ολίσθησης, αυτή η επιφάνεια ολίσθησης πέρναγε μέσα από τη σύραγγα, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν υπήρχε χώμα. Αυτό το χώμα, το οποίο ήταν κοντά στον πόδα του πρανούς, προσέφερε μία διατμητική αντοχή. Ό,τι είναι δηλαδή κοντά στον πόδα του πρανούς βοηθάει στην ευστάθεια. Αυτό λοιπόν και με το βάρος του, αλλά κυρίως με τη διατμητική αντοχή, έτσι, τριβή του, προσέφερε αντίσταση. Όταν εμείς αφαιρέσαμε αυτό το χώμα,
αφαιρέσαμε στην πραγματικότητα και τη διατμητική αντίσταση. Και με τι την αντικαταστήσαμε? Την αντικαταστήσαμε με τη διατμητική αντίσταση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της σύραγγας. Η διατμητική αντίσταση 10-20 εκατοστών εκτοξευόμενου σκυροδέματος δεν έχει καμία σχέση με τη διατμητική αντίσταση 7-8 μέτρων εδάφους. Έγινε πολύ λίγο μικρότερη δηλαδή. Άρα μειώθηκε η διατμητική αντίσταση στη βάση και κατολίσθησε το πρανές. Έτσι. Άρα δηλαδή εκτός από το βάρος είναι κυρίως η διατμητική αντίσταση αυτού του υλικού, το οποίο κρατούσε. Έτσι και κατέρευσε. Θα μου πείτε και τι κάνουμε. Κοιτάξτε, γενικά φροντίζουμε να πάμε να μπούμε στα βουνά όσο πιο κάθετα στο πρανές γίνεται. Εδώ βλέπετε αυτό είναι τελείως λοξό, δηλαδή το πρανές πηγαίνει από δεξιά προς τα αριστερά. Και εμείς μπήκαμε σχεδόν παράλληλα. Αν μπορούσαν τη σύραγγα αυτή να τη στρίψουν λίγο πιο δεξιά, να μπει λίγο πιο δεξιά, θα έμπαινε με καλύτερη γωνία στο πρανές. Όσο πιο κάθετα στο πρανές μπαίνει, τόσο μειώνονται αυτά τα προβλήματα. Εντάξει. Ή αν δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, θα έπρεπε να έχουν υποστηρίξει το πρανές. Δηλαδή να βάζαν, ας πούμε, εδώ πέρα μια πασαλοστοιχεία, για παράδειγμα, με αγκύρωση, ώστε να κρατήσουν το πρανές δεξιά. Έτσι, να ληφθούν μέτρα για να κρατήσουν αυτό το πρανές. Εγώ πιστεύω ότι απλώς δεν το σκεφτήκανε, δεν σκεφτήκαν το πρόβλημα. Έτσι, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα αυτά στα στόμια των σειράγγων. Το πώς δηλαδή θα προσπαθήσουμε να μπούμε όσο το δυνατόν πιο κάθετα, θα σας δείξω και άλλα παραδείγματα, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Εδώ και σε περιπτώσεις ακόμα που μπαίνουμε κάθετα, έχουμε προβλήματα. Εδώ ας πούμε είναι μια αστοχία της σύραγγας σίγμα 2, είναι κατασκευασμένα όλα αυτά, τελειωμένα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2000 η σύραγγα σίγμα 2 είναι δυτικά των Ιωαννίνων προς την Ιγουμενίτσα, μεταξύ Ιωαννίνων και Ιγουμενίτσας. Έτσι βλέπετε, ο δρόμος ξεκινάει από κάτω δεξιά όπως βλέπετε και προχωράει όπως δείχνει το βελάκι μου και μπαίνει στο βουνό σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εδώ είναι το στόμιο της σύραγγας. Και μετά προχωράει και κόβει αυτό εδώ πέρα το βουνό που βλέπετε αριστερά, όπως βλέπετε τον Κέρσορα. Τι κάναν λοιπόν? Φτιάξαν μια πασαλοστοιχεία εδώ για να κρατήσει αυτό εδώ το αντέρισμα που δούλεψε κανονικά, αλλά μόλις προσπαθήσαν να μπουν εδώ στο βουνό μέσα, έγινε κατάρρευση. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι το εκτοξευόμενο σκυρόδημα της προστασίας, το οποίο έχει καταρρεύσει. Έγινε δηλαδή κατάρρευση του πρανούς, παρά το γεγονός ότι μπαίναν κάθετα. Εδώ δηλαδή μπαίναν σωστά, μπαίναν κάθετα μέσα στο βουνό. Παρά τα αυτά υπήρχε κατάρρευση. Έτσι. Εδώ δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι η ίδια φωτογραφία. Εδώ είναι η πασαλοστοιχεία που βλέπετε δεξιά. Εδώ είναι το μέτωπο της σύραγγας, το οποίο κατέρρευσε. Γιατί κατέρρευσε? Διότι έγινε μια αστοχία του πρανούς σε κύκλο ολισθήσεως, αυτόν εδώ πέρα που σας δείχνω με τον Κέρσορα, από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή, ενώ μπαίνανε στο βουνό αυτοί κάθετα σε αυτή τη διεύθυνση, αστόχησε το πρανές από αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι, υπήρχαν και κάποιοι πάσαλοι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, οι οποίοι δεν κρατήσαν, αυτοί δεν συνεχίζανε. Βλέπετε, αυτοί είναι πολύ μικρότεροι από τους δεξιούς. Οι δεξιοί αντέξανε. Οι αριστεροί αυτοί δεν αντέξανε και έγινε μια κατολίσθηση στο αριστερό πρανές. Θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες που φαίνεται. Εδώ είναι στη συνέχεια, τι έγινε μετά. Δηλαδή, μετά φτιάξανε πασάλους διπλούς με ισχυρό σύστημα και περάσανε μέσα. Αυτό είναι δηλαδή μετά την αποκατάσταση. Έτσι, για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Και εδώ θα δείτε παρακάτω, να την κατολίσθηση, πώς είχε γίνει προηγουμένως η κατολίσθηση. Αυτή εδώ η κατολίσθηση. Και εδώ βλέπετε κάτω δεξιά τη φωτογραφία του πώς πηγαίνει η σύραγγα και πώς έγινε αυτή η κατολίσθηση, η οποία πήρε και τις δύο σύραγγες. Εντάξει, πήγαν πολύ ισχυρά μέτρα αντιστήριξης και τελικώς περάσανε. Εδώ βλέπετε την ανάλυση που είχαμε κάνει τότε για αυτό το πρανές με τις δύο σύραγγες και πώς έγινε η κατολίσθηση, αυτή που βλέπετε που σας δείχνω εδώ πέρα. Θα δείτε μερικές. Να τη αυτή η κατολίσθηση πώς έγινε. Βλέπετε, αυτή εδώ η κατολίσθηση. Λόγω αυτού του πρανούς από αριστερά. Και τέλος πάντων αντιμετωπίστηκε. Μπήκαν και κάποια αποκλεισιόμετρα, τα οποία αποκλεισιόμετρα είναι αυτό το πράσινο που βλέπετε εδώ πέρα. Το οποίο το αποκλεισιόμετρο δείχνει την οριζόντια μετακίνηση του εδάφους. Και άμα δείτε εδώ πέρα, δείχνει ότι από τα 28 μέτρα και πάνω υπάρχει οριζόντια μετακίνηση. Τα 28 μέτρα είναι σε αυτό εδώ πέρα το βάθος. Έδειξε δηλαδή που είναι η οριζόντια μετακίνηση του εδάφους. Ωραία. Εδώ είναι η αναλύση που είχαμε κάνει τότε και τελικώς με κάποια ισχυρή υποστήριξη υποστηρίχθηκε η σύραγγα αυτή. Εδώ είναι από τη σύραγγα του Καλλιδρόμου, μια άλλη αντίστοιχη περίπτωση. Και εδώ υπήρχαν προβλήματα καταπτώσεων. Βλέπετε μια κατάπτωση που έγινε αριστερά εδώ πέρα,
στο στόμιο της σύραγγας. Δηλαδή τα στόμια θέλω να σας πω ότι είναι από τα πολύ επικίνδυνα πράγματα για τις σύραγγες. Έτσι. Επαναλαμβάνω για όσους δεν μπήκαν από την αρχή, ότι θα πρέπει να με βλέπετε σε focus mode, δηλαδή να βλέπετε μόνον εμένα, μεγάλο, και τους υπόλοιπους μικρούς. Αν δεν το έχετε αυτό, θα πάτε πάνω δεξιά στην οθόνη σας, που γράφει layout. Αν βάλετε τον cursor πάνω δεξιά, γράφει layout, και στο layout να μην διαλέξετε grid, να διαλέξετε focus. Εντάξει, ώστε να βλέπετε εμένα μεγάλον. Ωραία. Εδώ βλέπετε πάλι στην σύραγγα του καλλιδρόμου, βλέπετε πασαλότυχους δεξιά-αριστερά για να κρατήσουμε τα μέτωπα. Τα στόμια των σύραγγων δηλαδή είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ βλέπετε πάλι μια άλλη φωτογραφία, κατάρρευση εδώ πέρα στο στόμιο αυτής της σύραγγας. Εντάξει. Άλλες κατολισθήσεις εδώ πέρα, πάλι από την περιοχή του καλλιδρόμου. Εντάξει. Άλλη κατολίσθηση εδώ στην περιοχή του καλλιδρόμου. Εδώ είναι από τη σύραγγα του τυφριστού. Αυτή δεν είναι στο στόμιο. Είναι μια κατάρρευση της σύραγγας μέσα στο. Εδώ. Μέσα στη σύραγγα. Η οποία έγινε λόγω πολύ μεγάλων φορτίων στη σύραγγα. Δεν είχε γίνει σωστά η διάνοιξη. Είναι η σύραγγα του τυμφριστού. Είναι η σύραγγα που πηγαίνει, αν πάει κάποιος από Λαμία προς Καρπενήσι, λίγο πριν το Καρπενήσι, υπάρχει αυτή η σύραγγα του τυμφριστού. Η οποία αυτή η σύραγγα ανοίχτηκε τρεις φορές. Δηλαδή ανοίχτηκε πρώτη φορά, κατέρευσε όπως βλέπετε εδώ. Μετά ανοίχτηκε δεύτερη φορά, ξανακατέρευσε. Και την τρίτη φορά καταφέραν και τη στηρίξανε. Ήταν από τις πρώτες σύραγγες, νομίζω είναι στα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτή 95-96, ήταν από τις πρώτες σύραγγες που αδιανυγόταν στην Ελλάδα και τότε δεν ξέρανε και γινόταν αυτά τα προβλήματα. Έτσι, ο κυριότερος λόγος που δεν ξέραν τότε ήταν ότι βάζανε τα αγκύρια πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαν την εξής μέθοδο. Σκάβανε επί μια εβδομάδα τη σύραγγα, βάζανε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μόνον και μετά το Σαββατοκύριακο που δεν δούλευε το εργοτάξιο, πήγαιναν τα μηχανήματα και βάζαν τα αγκύρια. Στη διάνοιξη της εβδομάδας. Οπότε αν ας πούμε αυτοί σκάβανε 2-3 μέτρα την ημέρα, επί 5 μέρες σκάβανε 10-15 μέτρα. Και μετά πηγαίνανε στο Σαββατοκύριακο και βάζαν τα αγκύρια στα 10-15 μέτρα τα οποία είχαν σκάψει όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα το βάζαν γρήγορα για να μην πέφτουν πέτρες και τους σκοτώνουν στο κεφάλι τους, έτσι. Τα αγκύρια λοιπόν τα βάζαν μετά. Τώρα, να μας πει κάποιος από τους πάλι των υπογείων έργων που έχουν κάνει σχετικά μαθήματα ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της μεθόδου. Και που το ρωτάω αυτό γιατί θα αποτελέσει ένα από τα κυριότερα θέματα του φετινού μαθήματος, αυτού του μαθήματος που θα κάνουμε μαζί. Δηλαδή γιατί δεν είναι καλό το να βάζουμε τα αγκύρια το Σαββατοκύριακο σε ένα μήκος 10-15 μέτρων που έχουμε σκάψει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μπορεί να πει κανένας. Από τα προηγούμενα μαθήματα. Ναι, για πες μου. Ναι. Οπότε, ναι, έχουμε πίσω από το μέτωπο, έχουμε πλήρη αποτόνωση. Τώρα το λέω για τους υπόλοιπους που δεν είναι ειδικοί στο θέμα. Όταν σκάψουμε μια σύραγγα, τι γίνεται. Λόγω της εξκαφής της σύραγγας, το πέτρωμα έχει μια τάση να μετακινηθεί προς το εσωτερικό της σύραγγας. Γιατί ενώ πριν σκάψουμε τη σύραγγα υπήρχε χώμα σε αυτή την περιοχή, το οποίο χώμα αντιστεκότανε και δεν άφηνε τον περιβάλλοντα βράχο να μπει μέσα στο εσωτερικό της σύραγγας, επειδή υπήρχε το χώμα. Συμπιεζόταν το χώμα, ας πούμε, ήταν συμπιεσμένο. Άρα το τείχωμα της σύραγγας που δεν έχει σκαφτεί ακόμα, πριν σκαφτεί η σύραγγα, δεν είχε τάση για μετακίνηση προς το εσωτερικό, γιατί υπήρχε το χώμα στο εσωτερικό. Όταν αφαιρέσουμε εμείς αυτό το χώμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το χώμα το οποίο πίεζε τα τειχώματα, έχει πάψει να τα πιέζει πλέον και η σύραγγα αρχίζει να μετακινείται, το τείχωμα της σύραγγας δηλαδή, αρχίζει να μετακινείται προς το εσωτερικό. Καταλαβαίνετε ότι κοντά στο μέτωπο εξκαφής, εκεί που σκάβω το μέτωπο, όταν λέω μέτωπο εξκαφής, εννοώ τον τοίχο, ας πούμε, που είναι μπροστά εκεί πέρα που σκάβω, εκεί που γίνονται οι εργασίες εξκαφής. Προσέξτε, στόμιο είναι η είσοδος της σύραγγας. Στόμιο. Μια σύραγγα έχει δύο στόμια. Ένα στο ένα άκρο και ένα στο άλλο άκρο. Στόμιο. Όταν λέμε μέτωπο εξκαφής, εννοούμε το εκάστοτε μέτωπο εκεί που σκάβω δηλαδή. Είναι αυτό το μεταβλητό, το οποίο προχωράει κατά τη διάρκεια της εξκαφής, έτσι.
Άρα λοιπόν έλεγα ότι κοντά στο μέτωπο της εξκαφής, εδώ δηλαδή στο μέτωπο της εξκαφής, η μετακίνηση του τυχώματος είναι λίγο. Γιατί το χώμα που είναι μπροστά από το μέτωπο εξκαφής κρατάει κάπως. Όσο πηγαίνουμε πιο πίσω, δηλαδή όσο έρχομαι εδώ που στέκομαι εγώ τώρα, έχω απομακρυνθεί από το μέτωπο εξκαφής και έτσι το χώμα το οποίο έχει αφαιρεθεί δεν υποστηρίζει πλέον και έχω μεγαλύτερες μετακινήσεις. Δηλαδή αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η τάση του τυχώματος της σύραγγας για μετακίνηση προς το εσωτερικό, να κλείσει δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ να κλείσει, είναι τόσο μεγαλύτερη όσο απομακρύνομαι από το μέτωπο εξκαφής. Αυτό το είπε ο συνάδελφός σας ως αποτόνωση, έτσι το λέμε πράγματι. Όταν λέμε αποτόνωση δηλαδή στη σύραγγολογία, εννοούμε ότι έχει αφαιρεθεί το χώμα από το εσωτερικό της σύραγγας και συνεπώς έχει γίνει μία αποτόνωση, δηλαδή οι τάσεις οι οποίες ασκούσε αυτό το χώμα που όταν προϋπήρχε δεν υπάρχουν πλέον, άρα έχουν μειωθεί οι τάσεις αντίστασης στην περιβάλλουσα βραχόμαζα. Γι' αυτό το λέμε αποτόνωση. Αποτόνωση σημαίνει μείωση των τάσεων. Έτσι, έχουν μειωθεί λοιπόν οι τάσεις στο εσωτερικό της σύραγγας. Και η αποτόνωση είναι τόσο μεγαλύτερη όσο απομακρύνομαι από το εσωτερικό της σύραγγας, από το μέτωπο της σύραγγας. Άρα είπε ο συνάδελφός σας ότι όταν αυτοί σκάβανε, προχωράγανε 10-15 μέτρα, πίσω εδώ σε 10-15 μέτρα απόσταση από το μέτωπο εξκαφής, είχε γίνει μεγάλη αποτόνωση των τάσεων, άρα είχε μετακινηθεί το τείχωμα όσο ήθελε να μετακινηθεί, 10-15-20 εκατοστά, οπότε πλέον τι συμβαίνει. Τα αγκύρια τα οποία μπαίνανε μετά το Σαββατοκύριακο δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Γιατί το αγκύριο πώς δουλεύει. Όταν βάλεις ένα αγκύριο, το αγκύριο αυτό θα πρέπει να αντισταθεί στη μετακίνηση του τείχωματος. Δηλαδή, βάζεις το αγκύριο στο τείχωμα, βάζεις ένα αγκύριο κάθετα στο τείχωμα της σύραγγας. Αυτό το αγκύριο δουλεύει σαν οπλισμός. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσει η σύραγγα να μετακινηθεί προς το εσωτερικό. Να προσπαθήσει το τείχωμα της σύραγγας να μετακινηθεί προς το εσωτερικό, να προσπαθήσει να παρασύρει και το αγκύριο μαζί του και έτσι το αγκύριο να εφελκιστεί και να αποκτήσει αντοχή. Είναι σαφές, ρωτάω κυρίως αυτούς οι οποίοι είναι των δομοστατικών που δεν το κατέχουν αυτό το θέμα, πώς δουλεύει το αγκύριο. Το αγκύριο δηλαδή είναι ένα στοιχείο, θα σας το δείξω εδώ πέρα, κοιτάξτε τι εννοώ. Εννοώ το εξής. Αυτή εδώ πέρα είναι η σύραγγα. Εδώ στην αρχή υπάρχει χώμα. Εντάξει. Όταν εγώ αφαιρέσω αυτό το χώμα, αυτό το σημείο εδώ πέρα τίνει να μετακινηθεί προς τα μέσα. Και το σημείο αυτό τίνει να μετακινηθεί προς τα μέσα. Ας πούμε τίνει να μετακινηθεί 10 cm. Ωραία. Και τίνει να μετακινηθεί. Αυτά τα 10 cm δεν θα γίνουν απότομα. Στην περιοχή του μετώπου θα έχουν γίνει μόνο 2 cm από τα 10 cm. Ωραία. Μετά όσο απομακρύνομαι από το μέτωπο, δηλαδή. Αν ζωγραφίσω εδώ το μήκος της σύραγγας, η σύραγγα προχωράει προς τα εκεί. Τότε σε αυτό εδώ το σημείο θα έχουν γίνει 2 cm. Εδώ θα γίνουν 4 cm, εδώ θα γίνουν 6 cm, εδώ κάπου θα γίνουν 10 cm. Αυτή η απόσταση εδώ πέρα μπορεί να είναι 20-30 μέτρα. Βλέπετε την οθόνη που γράφω. Έτσι φαντάζομαι βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι εδώ είναι το μέτωπο. Αυτό εδώ πέρα είναι το μέτωπο και η σύραγγα προχωράει προς τα εκεί. Εδώ είναι βράχος. Ωραία. Άρα αυτή η μετακίνηση εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι μικρή, εδώ μεγαλύτερη μέχρι που γίνεται. Άρα υπάρχει δηλαδή μια τέτοια καμπύλη. Τώρα μπορεί να μας πει κάποιος υπάρχει μια μετακίνηση που γίνεται και εδώ. Δηλαδή και στο μέτωπο ακριβώς η μετακίνηση δεν είναι μηδέν. Γιατί δεν είναι μηδέν? Διότι έχει σκαφτεί ήδη το αριστερό κομμάτι της σύραγγας. Άρα αυτό το σημείο εδώ καταλαβαίνει ότι έχει γίνει μια εξκαφή. Τώρα ένα σημείο το οποίο βρίσκεται κάπου εδώ μακριά, ας πούμε 15 μέτρα μπροστά, αυτό το σημείο δεν έχει καταλάβει ότι έρχεται η σύραγγα, άρα αυτό το σημείο δεν έχει μετακινηθεί. Ωραία. Άρα λοιπόν η μετακίνηση αυτή αυξάνει όσο αυξάνει η απόσταση. Τώρα από κάποιο σημείο και μετά η μετακίνηση παραμένει σταθερή. Γιατί όταν το μέτωπο απομακρυνθεί αρκετά από αυτήν εδώ την περιοχή, αυτή εδώ η περιοχή είναι σταθερή πλέον. Δεν επηρεάζεται από την περαιτέρω απομάκρυνση. Δηλαδή η εξκαφή μιας περιοχής εδώ πέρα μπροστά δεν επηρεάζει αυτήν εδώ την περιοχή γιατί είναι πολύ μακριά. Είναι σαφές. Αυτά είναι πολύ βασικά σημεία στα οποία θα ασχοληθούμε σε όλο το μάθημα.
Έτσι. Ήδη όμως αρχίζετε να παίρνετε μια ιδέα του τι συμβαίνει. Δηλαδή το βασικό σημείο είναι ότι σε μια σύραγγα έχουμε μετακινήσεις και μπροστά από το μέτωπο εξκαφής, οι οποίες όμως είναι σχετικά μικρές. Κοντά στο μέτωπο εξκαφής, τα πρώτα 15-20 μέτρα έχουμε μεγάλες μετακινήσεις, μέχρι κάποιο σημείο από εκεί και πέρα δεν έχουμε πλέον άλλες μετακινήσεις. Το πέτρωμα ισορροπεί. Εντάξει. Τώρα να κάνω μια παρενθετική ερώτηση. Μόλις σας είπα ότι σε μια απόσταση 20-30 μέτρων από το μέτωπο εξκαφής, το μέτωπο ισορροπεί. Και το τεκμηρίωσα γιατί ισορροπεί. Σας είπα ότι αυτή εδώ η περιοχή που σκάβεται τώρα είναι αρκετά μακριά από αυτήν εδώ την περιοχή και συνεπώς οι μεταβολές των τάσεων που προκαλεί δεν επηρεάζουν αυτήν εδώ την περιοχή που είναι πίσω. Καταλαβαίνετε τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την Πολυτεχνιούπολη ζωγράφου, αν σκαφτεί μια σύραγγα, ας πούμε, στην Κηφισιά, δεν θα επηρεάσει την περιοχή του ζωγράφου. Γιατί είναι πάρα πολύ μακριά. Όσο απομακρυνόμαστε, τόσο τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Έτσι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είπαμε προηγουμένως, αν θυμάστε, με τα μεταλλευτικά έργα, ότι στα μεταλλεία, αυτοί σας είπα ότι βάζουν τα ξύλα και έχουν στο μυαλό τους και κοιτάνε μήπως ακούσουν κάποιο θόρυβο, τα κρακ-κρακ που έλεγα, πίσω. 50, 100, 200, 300 μέτρα πίσω από το μέτωπο εξκαφής. Και να φύγουν με αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Σύμφωνα με αυτά που σας έλεγα μέχρι πριν από 5 λεπτά, ότι δηλαδή μακριά από το μέτωπο εξκαφής εδώ δεν υπάρχουν πλέον άλλες μετακινήσεις, για ποιο λόγο να μετακινηθεί το τείχομα της σύραγγας και να προκαλέσει μετακινήσεις οι οποίες να κάνουν κρακ-κρακ στα ξύλα και να καταρρεύσει η σύραγγα σε απόσταση από το μέτωπο εξκαφής. Μπορεί να φανταστεί κάποιος. Ναι. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί να έχεις μεγάλες συγκλίσεις. Πρόσεξε. Κοίταξε, σωστά το λες, απλώς εγώ θα το πω λίγο καλύτερα. Έτσι θα το ας πούμε εγκυβωτήσω. Για ποιο λόγο εδώ πέρα έχω 10 εκατοστά, εκεί έχω 6 εκατοστά, εκεί 4, εκεί 2 και εδώ έχω 1, 0 κλπ. Γιατί γίνεται αυτή η βαθμία αλλαγή των μετακινήσεων. Η βαθμία αλλαγή των μετακινήσεων γίνεται γιατί υπάρχει μια βαθμία αλλαγή των τάσεων. Εμείς οι μηχανικοί ξέρουμε ότι έχουμε παραμορφώσεις όταν υπάρχουν αλλαγές των τάσεων. Έτσι. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν εδώ πέρα, όταν απομακρύνεται το μέτωπο, αν η απόσταση είναι μικρότερη από 20-30 μέτρα, αυτή η περιοχή εδώ αλλάζει τάσεις λόγω της εξκαφής της σύραγγας σε αυτή τη μικρή απόσταση. Επειδή λοιπόν αυτή η περιοχή αλλάζει τάσεις λόγω αυτής της εξκαφής, συμβαίνουν πρόσθετες μετακινήσεις. Αν σταθώ δηλαδή εγώ σε μια απόσταση 6 μέτρα από το μέτωπο εξκαφής και σκαφτεί το μέτωπο εξκαφής και προχωρήσει άλλα 2 μέτρα, στη θέση που στέκομαι εγώ, η απόσταση θα μεγαλώσει από 6, θα γίνει 8 μέτρα. Οι τάσεις πάνω από το κεφάλι μου θα αλλάξουν. Γιατί η απόσταση του μετώπου από 6 μέτρα έγινε 8 μέτρα. Και αυτή η εξκαφή των 2 μέτρων προκάλεσε αλλαγή των τάσεων στην περιοχή που είμαι εγώ. Αφού λοιπόν προκάλεσε αλλαγή των τάσεων στην περιοχή που είμαι εγώ, προκάλεσε και παραμορφώσεις. Γι' αυτό και οι παραμορφώσεις αυξάνουν, γίνονται 2 εκατοστά, 4, 6, 8, 10. Όταν η απόσταση μεγαλώσει πάνω από 20-30 μέτρα, τότε η περαιτέρω εξκαφή εδώ πέρα δεν επηρεάζει τις τάσεις σε αυτήν εδώ την περιοχή και συνεπώς σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε εμείς οι μηχανικοί, δεν θα έπρεπε να αλλάζουν και οι παραμορφώσεις, δηλαδή δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν μετακινήσεις. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανένας ότι από τη στιγμή που το μέτωπο της σύραγγας θα απομακρυνθεί παραπάνω από 20-30 μέτρα από τη θέση που βρίσκομαι εγώ, από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να συμβαίνουν άλλες μετακινήσεις. Γιατί δεν συμβαίνουν αλλαγές τάσεων. Είναι σαφές. Έτσι ξέρουμε εμείς οι μηχανικοί. Οι μετακινήσεις οφείλονται σε αλλαγές των τάσεων. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανένας, και αυτό ήταν το ερώτημα που έκανα,
γιατί να συμβούν μετακινήσεις του τοιχώματος, τα κρακ-κρακ που λέγαμε, στα 100, στα 200, στα 300 μέτρα πίσω από το μέτωπο εκσκαφής, αφού εκεί στα 100, 200, 300 μέτρα δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν γίνεται εκσκαφή, δεν αλλάζει κάτι, άρα αφού δεν αλλάζει κάτι δεν υπάρχουν αλλαγές των τάσεων. Άρα γιατί να κάνει κρακ-κρακ το πέτρωμα, δηλαδή γιατί να παραμορφώνεται το πέτρωμα χωρίς αλλαγές των τάσεων. Η απάντηση λοιπόν που φαντάζομαι ότι είπε ο συνάδελφός σας είναι ότι υπάρχουν ορισμένα πετρώματα, είπε κάτι για διωγγούμενα ή είπε, ξέρω εγώ, πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό που φαντάζομαι ότι εννοούσε είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα εδάφη και άλλα υλικά παραμορφώνονται και χωρίς αλλαγή των τάσεων. Υποσταθερές τάσεις. Πώς το λέμε αυτό το φαινόμενο εμείς οι μηχανικοί, ξέρετε? Το να έχουμε παραμόρφωση, Ερπισμός, ακριβώς. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν εμείς οι μηχανικοί το λέμε ερπισμό. Ερπισμός είναι ένα φαινόμενο στο οποίο έχουμε παραμορφώσεις χωρίς αλλαγή τάσεων. Είναι σπάνιο φαινόμενο συνήθως, ας πούμε στη μηχανική του μπετόν, του χάλιβα κλπ. Δεν το αγνοούμε πρακτικώς. Έτσι, ίσως εκτός από τα προεδεταμένα όσοι είναι πολιτική μηχανική. Στα προεδεταμένα έχουμε αυτή τη μείωση της προέντασης με την πάροδο του χρόνου λόγω ερπισμού, του σκυροδέματος κλπ. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Αλλά γενικώς, ας πούμε, είναι κάτι που το παραπετάμε. Έτσι, τον ερπισμό λίγο πολύ δεν τον θεωρούμε. Στα εδάφη ο ερπισμός είναι σημαντικός. Άρα λοιπόν, εκεί που βλέπετε παραμορφώσεις σε απόσταση από το μέτωπο της σύραγγας, αυτές οφείλονται σε ερπισμό. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι 100, 200, 300 μέτρα πίσω από το μέτωπο οι τάσεις δεν αλλάζουν, το πέτρωμα έχει μια τάση για παραμόρφωση, να συγκλίνει δηλαδή προς το εσωτερικό της σύραγγας εδώ πίσω, παρά το γεγονός ότι οι τάσεις δεν αλλάζουν, λόγω ερπισμού. Αυτά που λέμε δηλαδή διωγγούμενα, swelling, squeezing, θα το έχετε ακούσει όλες αυτές τις, μιλάω στο ένα μεταπτυχιακό, τα δύσκολα πετρώματα που έχουμε παραμορφώσεις διατηρούμενες μετά από πολύ χρόνο κλπ. Όλες αυτές οφείλονται σε φαινόμενα ερπισμού. Δηλαδή οφείλονται στο ότι το πέτρωμα παραμορφώνεται χωρίς αλλαγή τάσεων. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση και στα εδάφη είναι αρκετά σημαντική, τη βλέπουμε πολύ συχνά. Άρα λοιπόν δεν είμαστε σίγουροι ότι πίσω από το μέτωπο στα 20-30 μέτρα θα σταματήσουν οι μετακινήσεις, παρά μόνον αν δεν έχω ερπισμό. Έτσι. Στις πολλές περιπτώσεις, ξέρω εγώ όταν λέω πολλές, το 80% των περιπτώσεων δεν έχουμε ερπισμό. Και έτσι θεωρούμε ότι από εδώ και πίσω δεν έχουμε παραμορφώσεις άλλες. Ωραία. Επίσης, καμιά φορά, συνήθως μάλλον, ο ερπισμός δεν είναι άμεσο φαινόμενο. Ο ερπισμός θέλει χρόνο για να γίνει. Άρα δηλαδή μπορεί εδώ πέρα πίσω, στη μια βδομάδα από την εξκαφή, να μην έχει συμβεί ο ερπισμός και να είναι σταθερό αυτό το μέτωπο, το τοίχωμα. Να μην έχει μετακινήσει, να είναι σταθερά στα 10 εκατοστά. Αλλά άμα περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, σιγά σιγά ο ερπισμός προστίθεται. Και έτσι να έχω παραμορφώσεις μακριά από το μέτωπο εξκαφής. 2, 3, 4, 5 μήνες μετά. Έτσι. Άρα λοιπόν η συνήθις παραδοχή που γίνεται είναι ότι καταρχήν ότι τα πετρώματα δεν έχουν ερπισμό. Άρα οι μετακινήσεις γίνονται κοντά στο μέτωπο εξκαφής. Από 20-30 μέτρα και πίσω δεν έχω άλλες μετακινήσεις. Ωραία. Αυτή είναι η βασική αρχή. Αλλά είπαμε υπάρχουν και εξαιρέσεις που είναι ο ερπισμός. Είναι σαφές. Πάμε λοιπόν εμείς, ναι βεβαίως, ναι. Σωστό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή, αν έχω δύο σύραγγες, έτσι σκάβω μία σύραγγα εδώ και μία σύραγγα εκεί. Τώρα κάνω το μη κάθετα. Η σύραγγα προχωράει κάθετα στο χαρτί μου, έτσι. Σκάβω πρώτα αυτή τη σύραγγα και μετά έρχομαι και σκάβω αυτή τη σύραγγα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η σύραγγα εδώ πέρα θα επηρεάσει τις τάσεις σε μια περιοχή ευρύτερη. Άρα θα επηρεάσει και αυτή τη σύραγγα που είναι ήδη σκαμμένη. Άρα εκεί πέρα θα έχω αλλαγές των τάσεων και προφανώς αλλαγές των παραμορφώσεων. Δηλαδή μπορεί να έχω πρόσθετες συγκλίσεις σε αυτήν εδώ τη σύραγγα λόγω της εξκαφής αυτής της σύραγγας. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι φαινόμενο σαν αυτή την κατηγορία. Ότι δηλαδή αλλάζω τις τάσεις. Γι' αυτό έχω παραμορφώσεις. Επειδή περνάω κοντά. Έτσι. Είπαμε ότι εμείς οι μηχανικοί έχουμε σαν μια βασική αρχή. Ότι για να έχω παραμόρφωση πρέπει να έχω μεταβολή των τάσεων.
αυτό το σίγμα ίσον έψιλον επί έψιλον που μαθαίνουμε στη μηχανική, δηλαδή ότι η τάση είναι η παραμόρφωση επί το μέτρο ελαστικότητας, εδώ, στην ουσία αυτό λέει. Λέει ότι για να έχω μεταβολή των τάσεων, κανονικά είναι δέλτα σίγμα και δέλτα έψιλον εδώ, έτσι, ότι λέει ότι έχω αλλαγή των τάσεων όταν έχω αλλαγή των παραμορφώσεων. Αν αυτό είναι 0 και εκείνο είναι 0. Αν αυτό είναι 0 και εκείνο είναι 0. Αυτή είναι η βασική αρχή της μηχανικής. Ωραία. Ότι δηλαδή, ναι. Πέστε. Ναι. Συζητάμε, δεν είναι θέμα. Μια χαρά δεν γίνεται το μάθημα και έτσι. Εγώ σας ακούω πολύ καλά πάντως. Ναι. Όχι. Ναι, κοίταξε να δεις. Συνήθως η κατακόρυφη τάση, η σίγμα V, είναι μεγαλύτερη από τη σίγμα H. Η σίγμα H συνήθως είναι κάπα 0 επί σίγμα V, έτσι δεν είναι? Που ξέρουμε εμείς από την εδαφομηχανική. Η κατακόρυφη λοιπόν είναι πιο μεγάλη. Άρα όταν σκάψω τη σύραγγα, η μείωση της τάσης στην κατακόρυφη περιοχή είναι πιο μεγάλη από τη μείωση της τάσης στην οριζόντια περιοχή. Άρα συνήθως αυτή εδώ η παραμόρφωση θα είναι πιο μεγάλη από την οριζόντια. Έτσι. Συνήθως λοιπόν η κατακόρυφη είναι πιο μεγάλη από την οριζόντια. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όταν έχουμε τεκτονισμένες ζώνες κλπ. Που η οριζόντια τάση είναι πιο μεγάλη από την κατακόρυφη. Λόγω συμπίεσης, ας πούμε, τεκτονικής. Στις περιπτώσεις αυτές η οριζόντια παραμόρφωση είναι πιο μεγάλη από την κατακόρυφη. Γενικά δηλαδή, σύμφωνα με αυτή τη σχέση που δείξαμε εδώ πέρα, όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της τάσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της παραμόρφωσης. Άρα όπου οι τάσεις αρχικά ήταν μεγάλες, εκεί θα έχω και τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Έτσι, αυτή είναι η βασική αρχή. Και είπα ότι συνήθως η κατακόρυφη τάση είναι πιο μεγάλη από την οριζόντια. Άρα και η κατακόρυφη παραμόρφωση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια παραμόρφωση. Είπα όμως ότι υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις, όπου έχουμε τεκτονικές οριζόντιες τάσεις. Σε περιοχές συμπίεσης, ας πούμε τεκτονικής συμπίεσης, συμβαίνει το ανάποδο και εκεί έχουμε μεγάλες οριζόντιες παραμορφώσεις. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά τα βλέπουμε κατά τη διάρκεια της εξκαφής της σύραγγας. Μετράμε τις παραμορφώσεις αυτές και τις ερμηνεύουμε. Μπορεί να μην τις ξέρουμε από πριν, πώς είναι οι τάσεις μες στο βουνό, τώρα εντάξει, πια στο αυγό και κούρευτο. Αλλά όταν αρχίσουμε και σκάβουμε τη σύραγγα και μετράμε πιο μεγάλες οριζόντιες παραμορφώσεις από κατακόρυφες, ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα συμπίεσης, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Εντάξει. Τώρα, να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα. Παραμόρφωση του πατώματος της σύραγγας από κάτω προς τα πάνω έχουμε? Ξεχάστε τα δύο γκούμενα. Είπαμε να κάνουμε μια συμφωνία καταρχήν, ότι καταρχήν θα μιλάμε για πετρώματα τα οποία δεν έχουν ερπισμό. Όταν λέω διωγκούμενα, είναι όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην κατηγορία του ερπισμού που έλεγα προηγουμένως, έτσι. Άρα πάντοτε ξεκινάμε από τη λογική ότι δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο και αυτά είναι οι εξαιρέσεις. Ας πάμε λοιπόν στην περίπτωση που δεν έχουμε ούτε διόγκωση ούτε ερπισμό, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι κανονικά ένα πέτρωμα γραμμικός ελαστικό, ας πούμε, σαν αυτό εδώ πέρα. Θα έχω μετακίνηση του τυχώματος από κάτω προς τα πάνω? Έχουμε και μάλιστα έχουμε ίδια με αυτήν εδώ. Ίδιες είναι αυτές. Γιατί το σίγμα V δουλεύει και από κάτω προς τα πάνω. Πριν σκάψω τη σύραγγα, το σίγμα V δεν είναι μόνο από πάνω προς τα κάτω, είναι και από κάτω προς τα πάνω. Εντάξει. Το πέτρωμα έχει ισορροπία. Άρα ό,τι τάση ασκείται από πάνω προς τα κάτω, ασκείται και από κάτω προς τα πάνω. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα, παιδιά. Έτσι. Όλοι μας έχουμε την τάση να φοβόμαστε μην μας πέσει καμιά πέτρα από το ταβάνι. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πέτρες από το ταβάνι της σύραγγας πέφτουν προς τα κάτω, αλλά από το δάπεδο της σύραγγας δεν σηκώνονται προφανώς προς τα πάνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πριν σκάψω τη σύραγγα δεν υπήρχε τάση. Υπήρχε τάση και μάλιστα σημαντική, ίση. Αυτή η τάση και εκείνη είναι ίδιες. Άρα αυτή η μετακίνηση και εκείνη η μετακίνηση είναι ακριβώς ίδιες. Έτσι, ακριβώς ίδιες. Και συνεπώς αυτή η μετακίνηση εδώ πέρα είναι ίδια με την κατακόρυφη. Ο λόγος που δεν την καταλαβαίνουμε είναι ότι όπως σκάβουμε το δάπεδο και έτσι δεν το βλέπουμε να φουσκώνει την ώρα που προχωράμε, δηλαδή όταν είμαστε εδώ πέρα, επειδή σκάβουμε συνέχεια το δάπεδο, δεν το βλέπουμε.
ενώ την οροφή την παρακολουθούμε καλύτερα. Ας πούμε, βάλουμε το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να προστατευτούμε από τις πέτρες και βλέπουμε ότι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μετακινείται προς τα κάτω. Αλλά στην πραγματικότητα και το δάπεδο σηκώνεται προς τα πάνω, έτσι. Και μάλιστα εξίσου. Είναι συμμετρικά αυτά. Όπως το αριστερό και το δεξιό είναι ίδια, έτσι και το πάνω και το κάτω είναι ακριβώς ίδια. Προσέξτε αυτό το πράγμα, μην το αγνοήσετε γιατί έχει τεράστιες συνέπειες. Πολλές φορές δηλαδή τα προβλήματα στις σύραγγες οφείλονται στο ότι έχουμε αγνοήσει τις τάσεις στο δάπεδο. Και ποιος είναι ο τρόπος, τώρα μιλάω στους πιο προχωρημένους του μεταπτυχιακού του σκίε που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των τάσεων στο δάπεδο. Κλείνουμε το δάπεδο, φτιάχνουμε invert. Θα το έχετε προσέξει, θα έχετε μάθει για περιπτώσεις που έχουμε προβλήματα ισχυρής ανύψωσης του δαπέδου, βάζουμε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και στο δάπεδο. Δηλαδή η σύραγγα πλέον δεν γίνεται με οριζόντιο δάπεδο, αλλά γίνεται κάπως έτσι, ώστε αυτό το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα να αντιμετωπίσει τις τάσεις που υπάρχουν από κάτω προς τα πάνω, οι οποίες είπαμε ότι είναι ίδιες με αυτές που είναι από πάνω προς τα κάτω, έτσι. Είναι πολύ συνηθισμένο δηλαδή το πρόβλημα αυτό. Και μάλιστα αν δεν βάλετε αυτές τις τάσεις, αν δεν βάλετε το δάπεδο αυτό, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα φουσκώσει το δάπεδο έτσι και θα σας σπάσει τη σύραγγα, θα καταρρεύσει ολόκληρη. Εδώ δηλαδή αριστερά, αυτό που βλέπετε εδώ αριστερά, η κατάρρευση αυτού εδώ πέρα έγινε λόγω ανύψωσης του δάπεδου. Στην πραγματικότητα φούσκωσε το δάπεδο και τσακιστήκαν αυτά εδώ πέρα τα πλαίσια. Έχασαν τη στήριξή τους δηλαδή, τα πλαίσια αυτά εδώ πέρα, αυτά τα πλαίσια που βλέπετε εδώ, χάσαν τη στήριξή τους επειδή φούσκωσε το δάπεδο. Και τσακίσανε και λυγίσανε. Δηλαδή μόλις αυτό το πράγμα έχασε τη στήριξή του, λύγησε, έγινε έτσι. Έγινε έτσι το πλαίσιο. Και κατέρευσε και μετά έπεσε και αυτό εδώ. Εντάξει. Θέλει μεγάλη προσοχή το δάπεδο στις σύραγγες. Έτσι. Θα τα πούμε και παρακάτω. Έχουμε τάση να το αγνοούμε για ποιο λόγο. Διότι είπαμε ότι όλοι μας φοβόμαστε την οροφή. Αλλά άμα το σκεφτείτε τεχνικά, οι τάσεις στην οροφή είναι ίδιες με τις τάσεις από κάτω. Εξορισμού, λόγω ισορροπίας. Σε μια σύραγγα δηλαδή δεν μπορεί η τάση από πάνω να είναι μικρότερες από τις από κάτω, θα κουνιόταν η σύραγγα άμα δεν ήταν ίδιες. Έτσι προσέξτε αυτό πάρα πολύ. Ωραία. Άρα λοιπόν είπαμε λοιπόν, ξαναλέω, να γυρίσουμε στην αρχή, ότι στη σύραγγα αυτή έχουμε μια καθίζηση της οροφής και προφανώς έχουμε και μια ανύψωση του πυθμένα, έτσι, όπως, σύμφωνα με αυτά που έλεγα, η οποία μέχρι κάποια απόσταση σταθεροποιείται. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλη, εκτός αν έχουμε ερπισμό, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ωραία. Τώρα, ας πούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε ερπισμό. Είναι μια περίπτωση που δεν έχουμε ερπισμό. Και έρχομαι εγώ και βάζω τα αγκύρια, αφού σκάψω τη σύραγγα λοιπόν, έρχομαι και βάζω ένα αγκύριο εδώ πέρα. Αυτό το αγκύριο δηλαδή, αυτό που βλέπετε εδώ το αγκύριο, αυτό είναι το αγκύριο, το βάζω εδώ πίσω. Και συνεχίζω και σκάβω εδώ μπροστά. Τι πιστεύετε, αυτό το αγκύριο θα πάρει φορτία? Ποιος θα μας πει? Η απάντηση είναι ότι δεν θα πάρει φορτία. Τίποτα δεν θα πάρει. Τίποτα, άχρηστο είναι. Γιατί είναι άχρηστο? Διότι αυτό το σημείο εδώ, ενώ θα προχωράει κι άλλο η σύραγγα εδώ μπροστά, δεν θα κουνιέται, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν θα κουνιέται? Γιατί είπαμε ότι είναι στα 10 εκατοστά και ότι από εδώ και πέρα δεν έχω άλλη μετακίνηση. Άρα αυτό το σημείο εδώ πέρα, όσο προχωράει η σύραγγα προς τα μπρος, δεν κουνιέται καθόλου. Άρα αυτό το σημείο αυτό παραμένει ακίνητο, αυτό το σημείο παραμένει ακίνητο, το αγκύριο αυτό δεν μεγαλώνει σε μήκος, μεγαλώνει? Όχι. Αφού δεν μεγαλώνει σε μήκος, δεν εφελκύεται. Αφού δεν εφελκύεται, δεν έχει τάσεις. Δηλαδή έχετε βάλει μία μπετόβεργα μέσα στο βράχο, η οποία όπως τη βάλατε στην αρχή ήταν αφόρτιστη, και μετά συνεχίζετε και σκάβετε εσείς εδώ μπροστά και αυτή η μπετόβεργα είναι αφόρτιστη. Καταλάβατε, είναι σαφές αυτό, πρέπει να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Πώς θα δούλευε το αγκύριο? Το αγκύριο αυτό θα δούλευε αν το είχα τοποθετήσει εδώ. Αν το είχα τοποθετήσει εδώ πέρα, όταν η μετακίνηση αυτή ήταν 3 εκατοστά, τότε όπως θα προχώραγε το τείχωμα της σύραγγας προς τα μπρος, η απόσταση από το μέτωπο μέχρι αυτό το σημείο θα μεγάλωνε. Και κάποια στιγμή θα έφτανε να γίνει 20 μέτρα, έτσι δεν είναι, αυτή η απόσταση εδώ. Όταν θα έφτανε να γίνει 20 μέτρα, αυτό το σημείο θα είχε μετακίνηση 10 εκατοστά. Άρα δηλαδή, την ώρα που το έβαλα εγώ το αγκύριο, είχε μετακίνηση 3 εκατοστά η κεφαλή του.
Μετά από μια εβδομάδα που προχώρησα εδώ 20 μέτρα, απέκτησε μετακίνηση 10 εκατοστά το αγκύριο αυτό. Άρα το σημείο αυτό μετακινήθηκε κατά 7 εκατοστά. Τώρα, αυτό το άκρο που είναι εδώ πέρα, μακριά, τι μετακινήθηκε, ίδιο με αυτό ή λιγότερο? Νομίζω η απάντηση είναι λιγότερο. Έτσι, γιατί όταν η μετακίνηση κοντά στη σύραγγα είναι 10 εκατοστά, εδώ ας πούμε 10 εκατοστά, εδώ θα είναι 8 εκατοστά, εδώ θα είναι 6 εκατοστά, εδώ θα είναι 4 εκατοστά. Καταλαβαίνετε ότι όσο απομακρύνομαι η μετακίνηση μειώνεται. Γιατί οι μεταβολές των τάσεων μειώνονται. Δεν είπαμε προηγουμένως ότι κάνω την εξκαφή εδώ. Εδώ έχω μεγάλη μεταβολή της τάσης, εδώ έχω μικρότερη, όσο απομακρύνομαι η τάση είναι μικρότερη. Και στη διεύθυνση αυτή είναι μικρότερες οι τάσεις και στην άλλη διεύθυνση είναι μικρότερες οι τάσεις. Έτσι είναι σαφές. Άρα λοιπόν, αν βάλω το αγκύριο εδώ, κοντά στο μέτωπο εξκαφής, τότε αυτό το σημείο θα μετακινηθεί 7 εκατοστά, 10-3, ενώ αυτό το σημείο εδώ θα μετακινηθεί ας πούμε 2 εκατοστά. 4-2. 2 εκατοστά. Άρα αυτό μετακινείται 7 και αυτό μετακινείται 2. Αν αυτό μετακινηθεί 7 και αυτό μετακινηθεί 2, αυτό το αγκύριο θα εφελκιστεί. Έτσι δεν είναι? Θα εφελκιστεί κατά 5 εκατοστά. Αν το αγκύριο, το χάλιβα τον εφελκίσετε κατά 5 εκατοστά, δηλαδή ο χάλιβας αυτός εδώ, αυτό θα πάρει 7 εκατοστά, αυτό θα πάρει 2 εκατοστά, άρα αυτό θα είναι το δέλτα L, θα είναι 5 σαντιμέτρ. Αν το χάλιβα του βάλετε έναν εφελκισμό 5 σαντιμέτρ, αναπτύσσει μια δύναμη εφελκιστική, ας πούμε 150 κιλονιούτων. Μπορεί να το υπολογίσει κανένας. Η δύναμη δεν είναι, είναι η τάση δια της επιφάνειας, η τάση είναι έψιλον επί έψιλον δια α. Θα βάλετε εδώ πέρα το δέλτα L 5 σαντιμέτρ στο μήκος, δηλαδή αυτό είναι δέλτα L προς L. Εντάξει, δέλτα L προς L επί παραμόρφωση δια του εμβαδού του χάλιβα είναι η δύναμη που παίρνει. Μπορώ να υπολογίσω δηλαδή εγώ ποια είναι αυτή εδώ πέρα η δύναμη. Ωραία. Την υπολογίσω. Έτσι φορτίζεται το αγκύριο. Όταν φορτιστεί λοιπόν το αγκύριο αυτό θα εφελκιστεί. Άρα τι θα κάνει? Το αγκύριο αυτό θα πιέσει, επειδή αυτό εφελκύεται, δηλαδή το αγκύριο προσπαθεί να βγει από το έδαφος και πιέζει το έδαφος με την αρχή της δράσης και αντίδρασης. Το αγκύριο δηλαδή αυτό πιέζει το τείχομα της σύραγγας με δύναμη ίση με τον εφελκισμό του. Δηλαδή το έδαφος προσπαθεί να το βγάλει προς τα έξω και το αγκύριο προσπαθεί να πιέσει το έδαφος προς τα μέσα. Άρα το αγκύριο παίρνει φορτίο και κρατάει το έδαφος. Έτσι δουλεύουν τα αγκύρια. Αλλά το αγκύριο, είπαμε, δουλεύει αν αυξηθεί η απόσταση από τα 3 μέτρα εδώ στα 20 μέτρα, ώστε να έχω την επιμήκυνση του άκρου του. Αν δεν έχω την επιμήκυνση του άκρου του, δηλαδή αν το αγκύριο το βάλω εδώ πίσω, δεν θα πάρει φορτίο. Άμα δεν πάρει φορτίο το αγκύριο, είναι άχρηστο. Καταλάβατε? Αυτό λοιπόν γινότανε εδώ σε αυτή τη σύραγγα. Βάζανε αυτή τα αγκύρια μια εβδομάδα μετά. Έτσι, τα αγκύρια αυτά δεν παίρναν κανένα φορτίο και στην πραγματικότητα με τον ερπισμό που συνέβαινε μετά κατέρεε η σύραγγα. Άρα λοιπόν τα αγκύρια για να μπορέσουν να δουλέψουν πρέπει να μπουν κοντά στο τείχομα της σύραγγας. Έτσι. Αγκύρια τα οποία μπαίνουν μακριά από το τείχομα της σύραγγας είναι σαν να μην μπήκαν καθόλου. Καλύτερα να μην τα βάλετε. Τζάμπα χρήματα. Εντάξει. Θα δουλέψουν πότε? Μόνο στην περίπτωση του ερπισμού. Αν έχω ερπισμό, δηλαδή αν έχω μετακινήσεις 100 και 150 και 200 μέτρα μετά, τότε θα δουλέψει το αγκύριο. Γιατί θα γίνουν μετακινήσεις αφού έχει μπει το αγκύριο. Καταλάβατε? Ενώ στις συνηθισμένες σύραγγες που δεν έχουμε ερπισμούς, τα αγκύρια δεν φορτίζονται καθόλου, αν μπουν αργά. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να βάζουμε στοιχεία τα οποία να μην φορτίζονται. Εντάξει. Ωραία. Βεβαίως να κάνεις. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Όχι, άμα του βάλεις... Όχι. Αυτό θα του έβαλες. Εσύ θα έλεγες ένα αγκύριο, ας πούμε, αυτό το αγκύριο μπορεί να πάρει, αν είναι, ξέρω εγώ, φ25. Χάλιβας, φ25, έτσι. Μπορεί να πάρει μια εφελκιστική αντοχή 220 κιλονιούτων, 22 τόνους. Αν εσύ πας και του βάλεις μια προένταση 18 τόνους, ας πούμε, είσαι μια χαρά. Θα μπορούσαμε να βάζουμε τα αγκύρια καθυστερημένα
και να τα προεντείνουμε. Αλλά για πήγαινε να προεντείνεις ένα αγκύριο, να μου πεις πώς το προεντείνουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα να προεντείνεις το αγκύριο. Το αγκύριο τι είναι, όπως θα πούμε παρακάτω, το αγκύριο είναι μια μπετόβεργα την οποία τη βάζω μέσα σε μια τρύπα μες στο έδαφος και την τσιμεντάρω αυτή. Βάζω και τσιμέντο γύρω-γύρω. Θα δούμε παρακάτω τώρα, μην χαλάω τις διαφανίες μου. Έτσι, αυτό το αγκύριο πώς θα το προεντείνω. Τα αγκύρια αυτά που προεντείνουμε, δεν ξέρω αν είσαι πολιτικός μηχανικός και έχεις δει προεντάσεις στις γέφυρες κλπ. Είναι μια ιστορία ολόκληρη. Είναι αγκύρια καταρχήν τα οποία δεν είναι αυτά που είναι ολόσωμης πάκτωσης. Πακτώνονται μόνο στο ένα άκρο και τα προεντείνω στο άλλο άκρο με ένα ειδικό σύστημα. Είναι ιστορία ολόκληρη για να προεντείνεις αγκύρια. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι, η συνηθισμένη περίπτωση που σας έδειξα προηγουμένως εκεί στη σύραγγα της Ολυμπιάδας είναι να μην είναι προεντεταμένα τα αγκύρια. Δηλαδή, αν σε μια σύραγγα του σπίτι ότι ξέρεις κάτι θα προεντείνετε τα αγκύρια, γίνεται. Αλλά είναι, ξέρω εγώ, δεκαπλασιάζεται το κόστος. Γιατί πρέπει να έχουν ειδικές κεφαλές, να έχετε ειδικό εξοπλισμό για να τα προεντείνετε κλπ. Και πρέπει να έχουν και μεγάλο μήκος. Δηλαδή, αγκύρια των 3, 4, 5 μέτρων δεν προεντείνονται, θα βγει ολόκληρο. Έτσι, πρέπει να έχετε αγκύρια με 12 μέτρα μήκος τουλάχιστον για να μπορέσετε να το προεντείνετε. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο τα αγκύρια, δεν τα προεντείνουμε. Είναι πολύ πιο πρακτικό να τα τοποθετούμε κοντά στο μέτωπο εξκαφής και να παίρνουν φορτίο από μόνα τους λόγω της μετακίνησης αυτής που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, λόγω του γεγονότος ότι το τείχωμα της εξκαφής μετακινείται περισσότερο από ότι το άλλο άκρο του αγκυρίου που είναι μακριά. Εντάξει, θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Και άμα το χρησιμοποιήσουμε αυτό, φορτίζουμε το αγκύριο από μόνο του, χωρίς να το προεντείνουμε εμείς. Εντάξει. Αλλά τυπικά, αν κάποιος πει, εγώ θα τα βάλω τα αγκύρια πίσω στα 20 μέτρα, γιατί έτσι θέλω, και θα πηγαίνω και θα τα προεντείνω, τότε έχετε πετύχει το αποτέλεσμα που θέλετε. Εντάξει. Εντάξει, με μια μικρή διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στα πρώτα 20 μέτρα που το αγκύριο θα φορτιζόταν από μόνο του, τώρα δεν θα φορτιστεί στα 20 μέτρα ακριβώς, επειδή θα κάνετε την προένταση στα 20 μέτρα. Ενώ στην πραγματικότητα το αγκύριο θα φορτιζόταν από τα 3 μέχρι τα 20 μέτρα. Άρα κάτι χάνεται, δηλαδή χάνεται, ας πούμε, τη βοήθεια που θα σας έδινε μεταξύ των 3 και των 20 μέτρων. Αλλά στα 20 μέτρα ακριβώς, άμα του κάνετε προένταση, θα έχετε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Εντάξει. Είναι σαφές. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Παιδιά, παρακαλώ να ρωτάτε. Έτσι, με τις ερωτήσεις βγαίνουν πολύ χρήσιμα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μερικές φωτογραφίες πάλι από τη σύραγγα του Τυφριστού. Βλέπετε πως είναι σπασμένα τα πλαίσια εδώ. Γιατί τα αγκύρια δεν παίρνουν φορτίο. Εδώ βλέπετε κάτι αγκύρια. Τα βλέπετε αυτά εδώ τα αγκύρια. Αυτές είναι οι κεφαλές των αγκυρίων που φαίνονται πάνω. Αλλά αυτά τα αγκύρια δεν παίρνουν φορτίο γιατί τα βάλαν πάρα πολύ αργά. Εντάξει, αν τα αγκύρια τα είχαν βάλει πιο πριν και να τα είχαν βάλει κοντά στην επαφή εδώ πέρα του χάλιβα. Εδώ βλέπετε είναι το σημείο στο οποίο ο χάλιβας ακουμπάει το ένα κομμάτι με το άλλο. Τα χαλίβδινα πλαίσια δεν είναι ενιαία. Βάζουν την οροφή και μετά βάζουν τη βάση. Άρα εδώ υπάρχει μια ένωση. Πιθανότατα αυτή την ένωση δεν την οξυγονοκολλήσαν καθόλου. Δεν ήταν, η ένωση ήταν τίποτα. Μια απλή επαφή, ας πούμε. Και σπάσανε εδώ πέρα τα χαλίδινα πλαίσια. Έτσι, θέλει προσοχή. Δηλαδή, οι σύραγγες, όταν σκάβει κανένας μια σύραγγα, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να καταλαβαίνει τι γίνεται. Δηλαδή, να μην πηγαίνει μπουνταλάδικα, ας πούμε. Α, τι μου είπαν, να βάλω αγκύρια. Εντάξει, θα βάλω αγκύρια. Σημασία έχει πού θα το βάλω το αγκύριο. Να καταλαβαίνει δηλαδή τη λογική τη σύραγγα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και το δεύτερο είναι η σημασία στη λεπτομέρεια. Δηλαδή τα αγκύρια, ας πούμε, θα πρέπει να τα βάλω κοντά στο σημείο επαφής. Γιατί το σημείο επαφής των χαλίβδινων πλαισίων είναι ένα σημείο επικίνδυνο. Ωραία. Εδώ βλέπετε πάλι μια άλλη φωτογραφία από τη σύραγγα του Τυφριστού. Σας τη δείχνω αυτή τη σύραγγα γιατί ήταν από τις πρώτες σύραγγες που σκάφτηκαν στην Ελλάδα και τότε δεν ξέραν, ειλικρινά δεν ξέραν ο κόσμος και κάνανε πολύ μεγάλα λάθη. Δηλαδή αυτή η σύραγγα θα είχε σκαφτεί με την πρώτη και χρειάστηκαν, όπως σας είπα, τρεις φορές να ξανασκαφτεί. Γιατί είχε μετακίνηση, λέει, wall convergence reached 2 μέτρα. 2 μέτρα σύγκληση είχε η σύραγγα, εδώ που βλέπετε. Έχει μπει μέσα, αν δείτε εδώ η δεξιά πλευρά, έχει μπει μέσα 2 μέτρα περίπου. Τώρα, γιατί μπήκε η δεξιά πλευρά και όχι η αριστερή? Τα φορτία δεν είναι συμμετρικά. Κοιτάξτε, θεωρητικώς είναι συμμετρικά, αλλά στην πραγματικότητα, αν το πέτρωμα είναι τεκτονισμένο, μπορεί να υπάρχουν τεκτονικές τάσεις οι οποίες να έρχονται από τη μία πλευρά μόνο. Εδώ λοιπόν προφανώς ερχόταν από τη δεξιά πλευρά και γι' αυτό το δεξιό τείχωμα μπήκε πολύ περισσότερο από το αριστερό.
Τώρα μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Μπορεί, ξέρω εγώ, να βάλαν λιγότερα αγκύρια δεξιά από ότι αριστερά. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους να έχω μια ασύμμετρη συμπεριφορά στη σύραγγα. Τις περισσότερες φορές είναι γεωλογική. Ωραία, εδώ βλέπετε πάλι τη σύραγγα την ίδια. Εντάξει, νομίζω αρκετά. Όχι, πάλι εδώ την τελευταία. Κοιτάξτε το χαλίβδινο πλαίσιο. Βλέπετε το χαλίβδινο πλαίσιο πώς έχει γίνει εδώ πάνω αριστερά. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Έχει σπάσει τελείως. Κοιτάξτε τα χαλίβδινα πλαίσια. Εδώ. Εντάξει, και άλλη φωτογραφία. Εντάξει. Τώρα στις σύγχρονες, στις σημερινές σύραγγες τα αποφεύγουμε αυτά. Έτσι. Αυτά σας λέω είναι σπάνιες περιπτώσεις. Γιατί όπως σας είπα τότε δεν ξέραν να σκάβουν σύραγγες. Έτσι, ήταν από τις πρώτες. Δεν ξέραν. Παρά τα αυτά και σήμερα συμβαίνουν. Αυτή εδώ πέρα είναι μια πιο πρόσφατη σύραγγα, δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ελβετία. Και έχει μια σύγκληση 2 μέτρα εδώ πέρα, το τείχομα, την οποία την ξανασκάψανε. Συμβαίνουν δηλαδή, λόγω κυρίως, λόγω swelling soils ή squeezing soils, λόγω δύσκολων, λόγω ερπισμού. Εντάξει, ο ερπισμός είναι ένα πολύ, όχι πολύ συνηθισμένο, αλλά φαινόμενο το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις στις σύραγγες. Εδώ σας δείχνω στο καλύδρομο πάλι μια αστοχία. Εδώ είναι μια σύραγγα της Μεθόνης, μια πολύ ενδιαφέρουσα σύραγγα, η οποία έγινε το εξής. Φτιάχτηκε, να σας τη δείξω εδώ, είναι αυτή η σύραγγα, είναι στην περιοχή της Μεθόνης Πιερίας, όχι στην Πελοπόννησο, στη Μεθόνη Πιερίας. Δηλαδή υπήρχε ο αυτοκινητόδρομος, αυτός είναι ο αυτοκινητόδρομος που πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη. Εδώ βλέπετε δεξιά είναι, πάει προς Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά στην Κατερίνη, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι πάει προς Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει μια σιδηροδρομική σύραγγα η οποία διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο από κάτω. Εδώ δηλαδή από κάτω από τον αυτοκινητόδρομο περνάει μια σιδηροδρομική σύραγγα. Εδώ δεξιά είναι τραβηγμένη αυτή εδώ η φωτογραφία που βλέπετε. Ο αυτοκινητόδρομος είναι εδώ πάνω. Βλέπετε. Και αυτό είναι το στόμιο της σύραγγας. Η σύραγγα αυτή είναι αβαθής. Περνάει λίγο, 5-6 μέτρα κάτω από τον αυτοκινητόδρομο. Εδώ δηλαδή περνάει ακριβώς εδώ κάτω από τον αυτοκινητόδρομο και βγαίνει εδώ λίγο παραπίσω. Η περιοχή αυτή που μας ενδιαφέρει είναι αυτή εδώ η περιοχή, βλέπετε, όπου εδώ πέρα η σύραγγα σκάφτηκε με εξκαφή. Δηλαδή, αν δείτε, φαίνεται εδώ πέρα κάποιο ίχνος, εδώ κάναν μια εξκαφή, εδώ κάναν επίσης μια εξκαφή, δηλαδή αφαιρέσαν όλα αυτά τα χώματα εδώ, τα αφαιρέσαν όλα αυτά τα χώματα και φτιάξαν τη σύραγγα. Στην προηγούμενη λοιπόν διαφάνεια, εδώ φαίνεται αυτή η αφαίρεση των χωμάτων, αυτή η αφαίρεση των χωμάτων και η κατασκευή αυτή τη σύραγγα, η οποία δεν σκάφτηκε ως σύραγγα, τη λέμε σύραγγα, αλλά δεν είναι σύραγγα. Μια κατασκευή από μπετόν είναι, δηλαδή ρίξαν αυτή την κατασκευή από μπετόν, χυτό μπετόν. Και μετά στη συνέχεια την επανεπιχώσανε. Ωραία. Άρα ήταν μια σύραγγα με αυτό που το λέμε με εξκαφή και επανεπίχωση. Δεν έγινε σύραγγα κανονική. Λοιπόν, μετά από 2-3 χρόνια, αυτά γίναν τώρα το 2005-2004, κάπου εκεί πέρα. Μετά από μερικά χρόνια λοιπόν, παρατηρήσανε, βλέπετε εδώ, 23 πόντους φούσκωμα του δαπέδου, 47 πόντους βύθιση, αυτό το αριστερό μέρος, 39 πόντους μετακίνηση οριζόντια το τείχομα και από εδώ 4 εκατοστά και 11 εκατοστά. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έγινε. Διότι έγινε σαν μια αστοχία πρανούς εδώ πέρα, δηλαδή το αριστερό μέρος που ήταν πιο ψηλό πίεσε τη σύραγγα και αστόχησε. Εντάξει. Τώρα ο λόγος που το κάνανε, το λέω για τους πολιτικούς μηχανικούς που, είναι πιο, ας πούμε, που έχουν πάρει το μάθημα των θεμελιώσεων, είναι ότι όταν υπολογίσανε τη φέρουσα ικανότητα αυτού του πεδίλου εδώ που βλέπετε αριστερά, θεωρήσαν ότι αυτό το πέδιλο έχει βάθος εδάφους. Θυμάστε, στον τύπο με τον οποίο υπολογίζουμε τη φέρουσα ικανότητα του πεδίλου υπάρχουν τρεις όροι. Ο ένας είναι ο όρος της συνοχής, ο άλλος είναι ο όρος του πλάτους του πεδίλου και υπάρχει και ένας τρίτος όρος, ο οποίος είναι το βάθος του πεδίλου, πόσο βαθιά είναι μέσα στο έδαφος. Και λέγαμε, αν θυμάστε, ότι όσο πιο βαθιά είναι ένα πέδιλο, τόσο μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα έχει. Εδώ λοιπόν αυτοί είπανε ότι αυτό το πέδιλο εδώ πέρα είναι 15 μέτρα, 20 μέτρα μέσα στο έδαφος και συνεπώς έχει μια τεράστια φέρουσα ικανότητα. Έτσι. Το λάθος που κάνανε είναι ότι αγνοήσαν ότι από την αποδό πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, εδώ υπάρχει αέρας. Άρα αυτό το πέδιλο μπορεί να έχει 15-20 μέτρα χώμα από αριστερά, αλλά έχει μόνο μισό μέτρο χώμα από δεξιά. Και συνεπώς η αστοχία του πεδίλου γίνεται προς τα δεξιά,
όπου το βάθος του είναι μόνο μισό μέτρο. Έτσι λοιπόν, όταν υπολογίσαν αυτή τη φέρουσα ικανότητα, είχαν θεωρήσει 20 μέτρα βάθος πεδίλου, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μισό μέτρο το βάθος του πεδίλου. Και αστόχησε το πέδιλο. Εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές γίνονται τέτοια λάθη, τα οποία έχουν καταστροφικές συνέπειες. Εδώ βλέπετε την κατασκευή αυτής της σύραγγας. Βλέπετε το πρανές που έχει σκαφτεί, έχει φτιαχτεί η κατασκευή από μπετόν. Βλέπετε. Εδώ είναι ο δρόμος, ο αυτοκινητόδρομος, και εδώ πέρα γίνεται η επίχωση. Αυτή είναι η σύραγγα που στη συνέχεια αστόχησε, που σας έδειχνα προηγουμένως. Έκανα λάθος, δεν είναι το 2004, είναι το 1994. Τότε έγινε αυτό. Ωραία. Να το φαίνεται εδώ στη φωτογραφία, 21/6/1994. Εδώ είναι η σύραγγα και αυτό είναι το πρανές το οποίο τη φόρτισε τη σύραγγα στη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, σε 5 λεπτά να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τώρα, άρα λοιπόν για να συνοψίσουμε, ποια είναι τα πιθανά προβλήματα κατά τη διάνοιξη των σειράγγων. Λοιπόν, στα στόμια λοιπόν. Ένα πρόβλημα είναι στα στόμια. Έχουμε αστάθεια του στομίου, ρογμές, σημαντικές μετακινήσεις, γενικευμένη αστοχία. Είδαμε περιπτώσεις αστοχίας των στομίων. Στο μέτωπο εκσκαφής. Το μέτωπο εκσκαφής. Έχουμε αστοχία του μετώπου εκσκαφής. Σας έδειξα εκεί στο Αγιονέρι τη σύραγγα αυτή την περίεργη που σας είχα δείξει στην αρχή. Μπορεί να έχουμε εκτεταμένη εισρωή υδάτων στο μέτωπο, να έχουμε αστάθεια της οροφής, να καταρρεύσει η οροφή και επίσης πίσω από το μέτωπο εκσκαφής, είναι αυτό που λέγαμε για τον ερπισμό, να έχουμε μεγάλες και χρονικά εξελισσόμενες καθυζήσεις, είναι λόγω ερπισμού, αυτό που λέγαμε ανύψος του πυθμένα, σύγκληση των παριών, βύθιση οροφής. Εδώ μιλάω πίσω από το μέτωπο εκσκαφής, δεν μιλάω στα πρώτα 20 μέτρα. Τα πρώτα 20 μέτρα είναι αναμενόμενες οι μετακινήσεις, έτσι. Είναι οι μετακινήσεις λόγω αλλαγής των τάσεων. Εδώ μιλάμε τώρα για αυτές που έχουμε σε αποστάσεις. Αυτές οφείλονται σε ερπισμό. Έτσι. Βύθιση των βάσεων του τόξου αλφαφάσης, είναι αυτό που βλέπατε το σπασμένο στο σύραγγα του τυφριστού. Ρογμές στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και μεγάλες και χρονικά εξελιζόμενες υποχωρήσεις της επιφάνειας του εδάφους. Τη επιφάνεια του εδάφους, αν η σύραγγα είναι αβαθής, έτσι, στα μετρό εννοούμε. Τώρα, να κάνουμε το διάλειμμα, θα έλεγα, και μετά να συνεχίσουμε σε αυτή τη διαφάνεια. Έτσι. Λοιπόν, σε ένα τέταρτο, παιδιά, είναι και τέταρτο τώρα, και μισή θα ξαναξεκινήσουμε, έτσι. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε, αν θέλετε. Εγώ θα σταματήσω το meeting και θα ξαναδημιουργήσω, θα ξανανοίξω σε ένα τέταρτο. Εντάξει, ωραία.